Έλα μωρέ. Είμαστε στον αέρα, λέει Γιώργο. Yeah. Γεια σας. Ένα-δύο, τεστ. Λοιπόν, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είχαμε ένα τεχνικό θέμα. Κλασικά. Αλλά, κοιτάξτε χρώματα. Ε. Πού είναι το μπλε, Με έχει φάει τελείω τώρα. Με έχει φάει τελείω που φαίνεται λίγο τώρα αυτό. Ένα από τη δική σου μιλιά δεν φαίνεται, αλλά έτσι και έχουν στην κάμερα τώρα θα διαλυθεί το σύμπαν. Οπότε θα έχουμε. Όχι. Θα έχουμε αρμονική ασυμμετρία, λέγεται αυτό. Καλησπέρα. Γεια σα. Γεια σα. Ζήστε με αυτό. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Speak Live επεισόδιο νούμερο 3. Λοιπόν, το ζητήσατε και την αλλαγή τη ώρα και την. Ξέρεις τι, έχω καταλάβει ότι πολλοί κόσμοι θέλουν late night. Late night, ναι. Και θα γίνει κάποια στιγμή το late night. Και εμείς γουστάρουμε το late night. Απλά λόγω δουλειών και λόγω υποχρεώσεων, ναι. Δεν μπορούσαμε πολύ αργά. Αλλά θα κάνουμε ένα late night. Γιατί... Ναι, και επειδή είμαστε και κολόγεροι και ξυπνάμε από τα αξιμέρωτα, το βράδυ είναι, δηλαδή, τέτοια ώρα είναι. Λοιπόν, όχι, θα το κάνουμε. Αμέ. Θα. Ουισκάκι, φιστικάκι. Ουισκάκι. Εννοώ, ξέρεις, και αυτή η φωνή το. Και στο μισάρο. Ναι. Πάνω στον ώμο του Γιώργου. Σαλάκι, έτσι. Να σας πω κάτι. Μπορεί να είμαστε αυτό το white noise που χρειάζεστε για να κοιμηθείτε ήρεμα το βράδυ. Μην το κοροϊδεύεις καθόλου, φίλε. Ξέρεις τι χαμός γίνεται με που βλέπουν τέτοιο content creators να κοιμούνται. Σοβαρά. Αμέ, ανάβεις κάμερα, τη βάζεις να σε τραβάει την ώρα που κοιμάσαι και μπαίνουν να πάει και πληρώνουν λεφτά. Σοβαρά. Αλήθεια. Βγάζει λεφτά. Η Amaranth. Ένας φίλος μου είπε, δεν ξέρω ότι ακουστά το έχω. Μπαίνεις και βλέπεις να κοιμάται. Καθόλου awkward. Συγγνώμη, δηλαδή και τι περιμένεις, πληρώνεις, πας και παραμιλήσει ή ρίξει καμιά στον ύπνο. Για το privilege του να βλέπεις να κοιμάται. Δεν συγκινήθηκα ποτέ να. Λέω, έτσι και βάλω κάμερα εγώ την άποψη μου, εντάξει. Μιλάμε για. Μιλάμε για. Να σου πω κάτι, ροχαλίζεις εσύ. Αυτό είναι το θέμα. Καταλάβεις, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Εσύ δεν είσαι white noise, είσαι ξυπνητήρι. Έτσι, δηλαδή, είσαι ότι πρέπει για μαμάδες που θυλάζουν, που έχει πυρετό το παιδί και του βάζουν κάθε μια ώρα θερμόμετρο. Λοιπόν, επίσης, να πούμε κάτι, επειδή το γράψατε αρκετοί. Θέλουμε τα σχόλιά σας, μας αρέσει να τα διαβάζουμε, αλλά παιδιά, περνάνε πάρα πολύ γρήγορα όλα και έχουμε πει με το Ζήση ότι δεν θέλουμε να κάνουμε μια εκπομπή όπου απλά διαβάζουμε σχόλια και σχολιάζουμε. Δεν χρειαζόταν αυτό, ήταν υπερβολή. Οπότε διαβάζουμε σχόλια, κρατάμε κάποιες, θα συζητήσουμε και ένα θέμα που μας έχει στείλει και ο Γιώργος Δρακόπουλος για τουρίστες στο εξωτερικό, Έλληνες. Κάτι περιμένει, ξέρω, τι είναι ο Γιώργος Δρακόπουλος, νομίζω... Αγόρι. Νομίζω έχει ξανά, τέλος πάντων, μπορεί να θυμάμαι λάθος, δεν έχει σημασία. Α, ναι, μπράβο, Γιώργε. Επίσης έχουμε θεατές από Βόνη, από Λονδίνο, Κύπρο, Τόκιο, Εγάλεο, αναφέρουν όλες τις περιοχές, έτσι, αυτό, αυτοί είμαστε, πολυεθνικοί. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, επεισόδιο 3 live. Έχω μπει, είμαι, όχι, διαβάζω τώρα, κάποιοι λέγανε ότι κολλάει, ελπίζω να αλήθεια αυτό, δεν είμαστε εμείς πάντως σίγουρα, τα έχουμε φτιάξει όλα τέλεια, εννοείται. Είμαστε super duper κομπλέ και... Να πάμε το παραδοσιακό section με φωτογραφίες που μας ταγκάρετε. Με φωτογραφίες που μας ταγκάρουν, ναι, γενικά βεβαίως. Μπορείτε να μας βγάζετε φωτογραφίες στην ώρα του live και να μας ταγκάρετε στο Instagram, αλλά εμείς πάντα δίνουμε στην αρχή μια συλλεκτική πόζα για να την έχετε. Οπότε πάρτε τα κινητά σας, έτσι, πάρτε το χρόνο σας, τόσο αν μας βλέπετε από το κινητό. Και είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πόζα, να βγάλετε φωτογραφία και να κάνετε share tag. Ναι, περίμενε. Εγώ θα πάρω και props αυτή τη φορά. Θα πάρεις props. Ναι. Πάρε. 3, 2, 1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Χάλασε η μη βεντάλια. Όχι, ρε φίλε. Ναι, δεν πειράζει. Όμως είναι συλλεκτική. Κάνει μια χαρά αέρα. Πήγαινε, ψάξε να σου πει για τις Άντζελας. Θα έχει πολλές τέτοιες. Τις πετάω, δεν τις θέλω. Λοιπόν, και από το ταπεινό χαλάνδρι, ωραία, σας βλέπουμε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έλα. Έχει στείλει εδώ και κάποιο καιρό ο Σάρλιν Κέιλ. Η Σάρλιν Κέιλ έχει στείλει. Θυμάσαι που είχαμε κάνει ένα επεισόδιο και είχαμε πει τα New Year's Resolution ναι, όλα αυτά. Ναι. Και μας ρωτάει. Ουχ, μιλάμε τώρα. Τένις, ναι. Και γενικά γυμναστική, αν τα συνεχίζουμε. Συνεχίζεις τένις, Ζήση. Ξέρεις τι, για να συνεχίσει κάτι πρέπει να το έχεις ξεκινήσει. Ήτανε να το ξεκινήσει. Ήτανε New Year's Resolution, αλλά it happened evolution.
happened. Okay. And so it stayed. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, ο τέννις το αγαπάω πάρα πολύ. Δεν απολογούμε καθόλου, δεν έχω απολογηθώ. Με απορρόφησαν άλλα πολύ πιο δύσκολα αθλήματα. Όπως επιτραπέζια παιχνίδια. Τέλεια. Φιλέ. Απαιτητικό. Δηλαδή αυτό το πράγμα να το κάνεις έτσι, τα ζάρια και τα λοιπά. Όχι, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έκανα μια απόπειρα να γραφτώ στο κλαμπ της περιοχής μου, αλλά δεν είχε καθόλου θέσεις. Μην γελάς, είναι αλήθεια. Τράτζικ δικαιολογία. Όχι, είναι απόλυτη αλήθεια. Σας λέω την αλήθεια. Οπότε οι επιλογές μου ήταν ή να μετακινηθώ άλλο ταχυδρομικό κώδικα, αλλά με ξέρεις, εγώ να μετακινηθώ άλλο ταχυδρομικό κώδικα για να κάνω άθλημα. Είναι από μόνο του ένα άθλημα. Ναι. Οπότε δεν έχω κάνει ακόμα τένις. Να σου πω κάτι. Δεν ακυρώνω όμως το New Year Resolution μου, γιατί δεν έχει τελειώσει ο χρόνος. Φαντάζεσαι τώρα να πήγαν και να γράφτηκαν όλοι αυτοί, επειδή σε άκουσαν να λες ότι θα ξεκινήσεις τένις και να πάνε, ναι ρε, ο Ζήσαρος το πήρε τένις, και θα κάνει, θα πάω να γραφτώ κι εγώ και να έπαιξε ο τόπος. Ή να πήγανε κάποιοι για να σε γνωρίσουν. Δηλαδή μου να πούνε θέλω να παίξω με αντίπαλο το Ζήση. Ναι. Θέλω να του πετάω μπαλάκια. Και να ξεκινήσει να του πετάω μπαλάκια. Και αυτός να το πιάνει. Ή όχι. Ή όχι. Να ξεκινήσει κάποιοι τένις και εγώ να μην ξεκινήσει, αλλά αυτοί να γίνουν πρωταθλητές. Δεν ξέρεις, πότε το ξέρεις. Anyway, εγώ εσύ για πες, λοιπόν, ποιο ήταν το δικό σου. Η γυμναστική. Εντάξει, εγώ έχω ξεκινήσει 1,5 χρόνο τώρα. Ναι, αλλά φλεξάρισμα. Ναι. Συνεχίζω με πάθος. Θα σου πω κάτι που ανακάλυψα τις τελευταίες μέρες. Επειδή έχω αρχίσει και διαγράφω την κυριακή μου και φλεξάρια. Ναι, θέλω να σου πω, Ζήση. Okay, από εδώ και πέρα δεν θα μιλάω έτσι. Πώς το μιλάς? Κοίτα, φίλε, τώρα είμαι στο. είμαι στο στέγνομα και μετά πάω γράμμωση, οπότε είμαι πρωτεΐνη, προπέζω. Λοιπόν, όχι, θα σας πω, παιδιά, ανακάλυψα το εξής τρομακτικό. Έτυχε να ζυγιστώ με τέτοια θερμοκρασία, έτσι, γιατί δεν έχει τύχει να ξανατρέξω Ιούλιο μήνα, να κάνω τζόγκινγκ. Και ζυγίζομαι ένα πρωί, να δω σε τι φάση είμαι. Και λέω, κάτσε να ζυγιστώ και μετά τη γυμναστική. Φίλε, 1 κιλό κάτω. Αποκλείεται. Το οποίο είναι όλο υδρότας, είναι υγρά. Δηλαδή, αυτό που λένε να πίνετε νερά το καλοκαίρι. Παιδιά, πίνετε νερά το καλοκαίρι. Να πίνετε νερά γενικά. Ένα κιλό σε μια ώρα. Να, όντως δεν ισχύει τώρα. Ναι. Ένα κιλό σε μια ώρα. Έπαθα πλάκα, ναι. Δηλαδή, μετά λέω, δεν το λες έτσι. Όχι. Ένα κιλό σε υγρά. Εξακτεμών, παιδιά. Ακριβώς. Έχασες ένα. Πόσο λίτρα είναι το κιλό? Έχασα ένα κιλό. Έχασες ένα λίτρο που είναι ένα κιλό, δεν είναι το λίτρο. Ναι. Απλά κάποιος, δεν ξέρω, φαντάζομαι. Αν βλέπει κανένας φυσικός, κανένας. Ερώτηση παγίδα. Πόσα κιλά είναι το λίτρο? Ναι. Προφανώς είναι 1 κιλό, 1 λίτρο. Ναι. Έτσι. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, αλλά έχασες ένα μπουκάλι σε ένα τρέξιμο. Ρεσί, σοκαρίστηκα. Αυτό είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, άμα τρέξει 5 μέρες, θα χάσει. Θα αφιδάω το σι. Φαντάζομαι να πληρώνεις. Στο τέλος της πρώτης μέρας θα έχεις πέσει κάτω. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά ήταν τρέλα. Δηλαδή, λες, παιδί μου, αυτό θα κάνω. Θα τρέχω Ιούλιο και θα τρώω μπέργκερ μετά. Περίπου 1 κιλό, λέει ο Αλκιβιάδης. Φτιάχνω το πρωί. Ναι. Ωραία. 1 κιλό είναι το 1 λίτρο για το νερό. Όχι για όλα τα. Ζήσει να κάνει μεσαιωνική ξυπομαχία. Το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Γιατί το είπε, το έχουμε ξαναπεί ναι, εδώ. Ναι, πήγα το roleplay και. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι για μεσαιωνική ξυπομαχία. Θα άντεχα γύρω στα 77 δευτερόλεπτα. Ναι. Το έχει δει πώ κάνουν μεσαιωνική. Φοράνε κανονικά πανοπλία. Ναι. Εξάρτηση, μάντε, ασπίδα. Όχι, θα ήμουν για 1,5 λεπτό θα ήμουν τελείως. Μετά νεκρός, καρδιακό, δεν ξέρω τι. Αυτά είναι και βαριά πολύ. Έτσι, πάρα δηλαδή, πολύ. Όχι ο εξοπλισμός και τα σπαθιά. Εδώ είναι φίλε το σακίδιό μου παίρνω και το περπατάω σε αυτή τη ζέστη. Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αλλάζω το resolution μου, το κάνω να πίνει νερό. Πολύ σημαντικό να πίνετε νερό. Ναι, παιδιά, να πίνετε νερό. Και είναι αυτό που λένε, μα πόσα δεν πίνεις νερό, δεν διψάς. Δηλαδή, να σας πω κάτι, δεν το καταλαβαίνεις. Γεννάς και λες, τι ωραία. Μετά εγώ το σκεφτόμουν, λέω τώρα να πιω νερό. Θα χαλάσω τη σιλουέτα μου. Έχασα με τόσο κόπο 1 κιλό. Λοιπόν, θα ακούω να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω κάνει τρέξιμο σε αυτόν τον καιρό. Να πούμε επίσης ότι έχει ζεστάνει πάρα πολύ ο καιρός. Και απότομα. Δεν περνάω καλά. Okay. Δεν περνάω καλά με τόση ζέστη. Είναι αυτό που καμιά φορά βγαίνω στο μπαλκόνι, ξέρεις, να κάτσω να γράψω ή να τέτοιο. Και πλέον η ζέστη σκάνε κάτι κουνουπάκια που δεν έχουν δύναμη να με τσιμπήσουν. Είναι βάζει βλάρα, έχει να μου λέει, εγώ με στεργοντίζω. Ζεσταίνονται και αυτά. Ναι, δεν περνάω καλά. Ξέρεις τι πιστεύω ότι έγινε. Επειδή έφτασε να ζήσουμε έναν Ιούνιο με βροχές
και με, κάποια στιγμή απλά τέλειωσε αυτό και μπήκαμε στη φάση boom καλοκαίρι. Δηλαδή είχε την εντύπωση ότι συνεχίζεται αυτό το λίγο άνοιξη, λίγο φθινόπωρο. Δηλαδή δεν είναι ότι από 20 πήγε 25, ναι, από 25-27. Δηλαδή απλά μια μέρα είχε 35. Ναι, ρε φίλε, πραγματικά ήταν φάση βροχή και λέγαμε άντε μωρέ, πότε θα καλοκαιριάς, πότε θα. 35. Ναι, ναι, 35 ναι. Στο αμάξι. Και αύξησε που το καταλαβαίνω στο αυτοκίνητο. Γιατί άφησα, είχα πάει σε δουλειά και άφησα το αυτοκίνητο έξω. Και γυρίζω και ξαφνικά είχε 62 βαθμούς μέσα στο αυτοκίνητο και έγανε τα πάντα. Και λέω, ναι, σε μία μέρα μέσα. Την προηγούμενη έβρεχε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Όντως, είχα πάρει ομπρέλες για το μικρό, γιατί είχαμε πάει δραστηριότητα κτλ. Ομπρέλες, επόμενη μέρα 35. Ναι. Δεν πάει το, έτσι, απλά να έχει. Δεν πάει καλά. Λοιπόν, ωραία. Οπότε, αυτά για την. Ή την Charlene Kale. Charlene Kale. Που, ναι, και την τύπησα που τη βλέπουν να κοιμάται και. Και την ερώτησή σας εδώ με το New Year's Resolution. Λοιπόν, να πάμε σε μερικά διλήμματα. Yes. Έτσι. Λοιπόν, είναι κάποια τα οποία περιμένουμε να μας στείλετε για τα δικά σας, έτσι. Και μικρά διλήμματα ή επίσης αν έχετε κάποιο debate, ας πούμε, με κάποιον, εδώ είμαστε να πάρουμε θέση. Λοιπόν, που έχουν κάνει διλήμματα. Ωραία. Λοιπόν, βουνό ή θάλασσα. Ξεκινάμε από τέτοια πράγματα. Τόσο απλά. Μια και είμαστε, ξέρεις, πάμε entry level απλό. Ναι. Ωραία, ναι. Λοιπόν. Και είχα για αυτή τη συζήτηση πρόσφατα, γιατί κάποιος είχε πάει, επισκέφθηκε μία λίμνη σε ένα βουνό και πέρασε τέλεια και μου έλεγε, ας πούμε, ότι πόσο λάθος είναι να πηγαίνουμε το καλοκαίρι στη θάλασσα. Εγώ συμφωνούσα μέχρι το σημείο που μου έλεγε πόσο λάθος είναι να πηγαίνουμε το καλοκαίρι στη θάλασσα. Μάλιστα. Έτσι, τώρα για το βουνό είχα τις άλλες αντιρρήσεις. Ναι. Γιατί μου έλεγε, ας πούμε, τι κάνουν εκεί και για πες εσύ. Εσύ τι τύπος είσαι. Time breaker, πάμε. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, εγώ. Βουνό ή θάλασσα. Θα έλεγα βουνό. Θα λέγεις βουνό. Λόγω θερμοκρασίας, ξεκινάω από εκεί. Από την άλλη, δεν είμαι ότι ξεκάθαρα προτιμώ και ένα από τα δύο. Δηλαδή, εξαρτάται και το βουνό. Δηλαδή, αν το βουνό, ας πούμε, έχει φίδια. Όχι, προτιμώ στη θάλασσα. Είναι αυτό που ξέρεις πάντα σε μια ερώτηση. Βάζει και το. Κοίτα, εξαρτάται το. Άμα ας πούμε στο βουνό είναι ηφαίστειο το βουνό και σκιάσει λάθος. Ναι. Βουνό όμως, διάλεξε βουνό, θαραλέως. Κοίτα, λόγω θερμοκρασίας. Λόγω θερμοκρασίας, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι βουνίσιος τύπος. Αγαπώ πάρα πολύ δάσος, βόλτα, βουνό, σπίτι στο βουνό κτλ. Και πέντε μαγκούρα, ας πούμε, τύπου και πεζοπορία. Θα είμαι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα είμαι αυτός ο τύπος με τη μαγκουρίτσα, έτσι κι αλλιώς. Θα σου πω κάτι. Εσύ κάνεις και τους ήχους. Έχεις δει, αυτοί όλοι που πάνε στα βουνά κάνουν και κάτι ήχους, δηλαδή. Ναι. Και μπορεί να είναι νευρικό, ας πούμε, αλλά εσύ νομίζεις ότι ο τύπος είναι ο Μόγλης. Λοιπόν, έχω ζηλέψει πάρα πολύ ένα τυπάκι που γνώρισα στο στρατό, ο οποίος μιλούσε με νυχτοπούλια. Μιλούσε με σφυρίγματα, γιατί τα ήταν πάνω χωριό της Κρήτης και μη το ξαναπήκα, δεν θυμάμαι. Και μιλούσε με νυχτοπούλια, κανονικά με σφυρίγματα. Τι λέγανε. Δεν έμαθα ποτέ. Αυτό, γιατί αυτό ήξερε. Αυτό, όχι, είχε διάλογο κανονικό και δεν έμεινε αρκετά στο στρατόπεδο για να μου μάθει διάλεκτο. Ήταν σφυρίγματα, τώρα σου λέω. Οπότε θα ήμουν άνετα αυτός ο τύπος. Θα ήμουν ο Ranger. Ο Ranger, ναι. Θα ήμουν Ranger με ένα σκύλο μαζί, μια μαγκούρα και να είμαι μέσα στο βουνό, νεκρός την πρώτη μέρα, εννοείται φυσικά. Αυτό έτσι και στραβλούξα. Στράγαλο, γεια σας, με βρήκατε. Ναι. Αλλά, λοιπόν, αγαπώ βουνό, θα πω θάλασσα. Πρέπει να σε ρωτήσω κάτι, ναι, γιατί αυτό τώρα μου τίναξε λίγο τον εγκέφαλο στον αέρα. Αυτό, ας πούμε, σφύριζε στα πουλιά. Και το απαντούσαν κανονικά. Ωραία. Δεν το ρώτησες τώρα. Τι του είπες τώρα του πουλιού. Ωραία, να σου πω τώρα. Ναι. Δεν ήθελα να αναλύσω την ιστορία. Αυτό ήταν ένα τύπο ο οποίο γνώρισα στην Κρήτη, στο στρατόπεδο που παρουσιάστηκα στο Ρέθυμνο. Τα φιλιά μου στο. Αγάπη. 625, νομίζω λίγο, ήταν το τάγμα, δεν θυμάμαι. Ναι, στο Ρέθυμνο τέλος πάντων. Και εκεί κάναμε νυχτερινή περίπολο μαζί με αυτόν, εγώ και αυτός. Και είναι τεράστιο το τραγούδι, δηλαδή δίπλα από ένα φαράγγι. Είχε βάλει. Φίλε ταινία. Τέλει, θα το κάνω ταινία. Είχε βάλει το όπλο στον ώμο και έκανε. Και άκουγε τα νυχτοπούλια, κάνανε. Και μετά ακούνε. Πώς είμαστε σίγουροι ότι δεν το απαντάγανε, ξέρω εγώ, οι εχθροί, ας πούμε, που ξέρω. Φαντάζεσαι. Και να ήταν αυτός, ξέρεις, καταδότης. Δεν το ξέρω σίγουρα τώρα. Και αυτό. Να έλεγε, είμαι με ένα, να μην τον σκοτώσετε. Αυτό. Είμαι με ένα γρόθο εδώ, ο οποίος μας δίνει τη θέση του. όχι, ήταν συγκλονιστικό. Ο τύπος μίλαγε, σφύριζε, απαντούσαν τα πουλιά, απαντούσαν οι νυχτερίδες, απαντούσαν τα τριζόνια. Πόσο γαμάτο είναι όμως ότι με πουλιά, τη λες αυτή την ιστορία. Αν είχε έναν τύπο που απλά περπάγαταγε και γάμιζε σε σκύλους, δηλαδή. Αφού είμαι εγώ, γεια σας. Ζήσεις.
Με σκυλιά έχω την ικανότητα να μιλάω εγώ. Ναι, αλλά δεν το κάνεις στον δρόμο. Δηλαδή, όταν βλέπεις να μιλάει με πουλιά. Το, δηλαδή, περνάει ένα σύνολο και το κάνεις. Καλά, τι. Εννοείται. Ναι, καλά, πρέπει. Εντάξει, okay. Πρέπει να περπατήσουμε λίγο μαζί στον δρόμο για να πετύχουμε σκύλο. Κανονικά. Κανονικά. Και χρυλίσματα, ειδικά άμα είναι πίσω από φράχτη και το παίζει από γκάς. Σκύλο και είναι φράχτη. Ναι. Πολύ γελίο. Σου έχω πει μια φορά. Που έχει γίνει το εξής. Είχε στη Λιβαδιά, το έχω πει με το λουκό σκύλο. Όχι. Απλά μου ήρθε μια εικόνα με σένα και φράχτη και σκύλο. Κάτι πήγε. Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω. Είχε πάρει ένα λουκό σκύλο ένα φίλο μα και το είχε με ένα φράχτη. Και περνάγαμε κάθε μέρα από το σχολείο και κάναμε. Το στραβώναμε το σκύλο. Αλλά πολύ, πολύ άσχημα. Και μια μέρα το πετύχαμε έξω, που το έβγαζε βόλτα αυτό. Που μόλις μας είδε ο σκύλος, φίλε, έχεις δει πώς σκάβει η τσάπα το τσιμέντο, ναι. Έτσι τα πόδια του, κάνανε διάδρομο και λέει, παιδιά, δεν ξέρω τι έχει πάθει, φύγε. Δεν ξέρω, ξέρω γιατί έχει αγρύψει. Εμείς είμαστε. Μήπως για να του κάνετε bullying ένα χρόνο. Δεν το ήξερα αυτός. Ωραία, φίλε. Ναι. Κλείνει η παρένθεση, πάση περιπτώσει. Αν μας βλέπεις, Βαγγέλη, χίλια συγγνώμη. Δεν είχε ψυχολογικά ο σκύλος. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, επανέρχομαι και. Να το ο Γιώργος Δράκοπουλος. Γαλλία! Γιώργο! Η δαπά φιλίλα σου είναι σε λούλα λε, φοφακό. Λουίν τε φινές. Bonsoir, Γιώργο. Όλα καλά εκεί, παρεμπιπτόντως. Είσαι Παρίσι, είναι εντάξει όλα εκεί τα πράγματα. Έχει... Έχει κάτι. Έγινε... εντάξει. Εντάξει, όχι. Ωραία, δεν έχω... Τα χαιρετίσματά μας στον Γιώργο Δρακόπουλο, λοιπόν. Τα φιλιά μας στον Γιώργο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, λοιπόν, επανερχόμαι και λέω θάλασσα. Θάλασσα, γιατί είναι καλύτερο memory maker. Ναι. Η θάλασσα είναι καλύτερο memory maker. Έχεις να παίξεις με το μικρό, με τη γυναίκα, να φτιάξεις καστράκια, να κάνεις βουτιές, να παίξεις παιχνίδια, να ψάξεις τα κοχύλια, να ψάξεις θησαυρούς, να παίξεις ρακέτες, να φας και φτεντάκια. Ενώ το βουνό είναι λίγο πιο περιορισμένο. Δεν ξέρω, στο δικό μου μυαλό. Έτσι. Είναι καλύτερο memory maker η θάλασσα. Ναι, είναι, εντάξει. Επίσης στη θάλασσα ενίοτε έχει και ένα αναπαγωσώστη. Στο βουνό έχει καμιά αρκούδα. Ναι, δεν είναι. Ναι, το καλοκαίρι ξυπνάνε όντως. Και είναι και πεινασμένες. Ναι, φίλε. Ξέρετε, λιγούρα. Και να σου πω κάτι, άμα πετυχούμε αρκουδά, δεν θα τελειώσει καλά η ιστορία για μας. Όχι. Αρκουδίτσα. Όχι, αν και αυτό που λένε, το έχεις ακούσει, που λένε, άμα είναι, λέει, κάνε ότι κοιμάσαι. Ναι, στάνταρ, εγώ αυτό θα κάνω. Αν δω αρκούδα μπροστά μου, θα πω, α, ναι, πρέπει να κάνω ότι κοιμάμαι. Εκτός και αν υποθυμίσει όπου όντως θα κοιμάμαι. Όπου βέβαια, να πούμε κάτι, αν μπορεί κάτι να κάνει μια αρκούδα και σίγουρα έχει την αυτοπεποίθηση να το κάνει, είναι να σε κλωτσίσει για να ξυπνήσει. Η αρκούδα, δηλαδή, αν έχει κάποιο θέμα να σε φάει κοιμισμένο, δηλαδή θέλει να το ζήσει, παιδί μου, σου τραβάει. Μία και αυτό. Τραβάει και μπέκ, ξυπνάς. Θα ξυπνήσεις. Οπότε... Και Ελβετία. Α, ωραίο αυτό εδώ. Η ελευθερία. Κάτσε το σημειώνω. Ελευθερία. Γεια σου, ελευθερία. Τα φιλιά μας την ελευθερία. Γεια σου, ελευθερία. Σημειώνουμε και θέματα. Μελλοντική συνάδελφος η ελευθερία, να πούμε. Ναι. Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, οπότε βουνό, θάλασσα. Ωραία. Εγώ να διευκρινίσω, ιδανικά σε κανένα δεν θα πήγαινα. Αν μπορούσα. Συγγνώμη, δηλαδή, να κάνω τώρα το. Δεν θα γούσταρε ένα μέρος που συνδυάζει και τα δύο. Βουνό με θάλασσα. Για να μην κατεβαίνει, δηλαδή. Καλά, δεν μένει στην κορυφή. Κάπως. Πού να τον πάρει τώρα από την κορυφή. Βουνό με θάλασσα που να συνδυάζει, ας πούμε, ρε παιδί μου, να σου πω ένα μέρος. Πήλιο. Το Πήλιο, ναι. Μουα. Ναι, δεν έχω πάει, αλλά μου έχουν πει ότι είναι. Ωραίο, εντάξει, είναι όλοι. Λένε τα καλύτερα. Χαλκιδική. Ναι. Χαλκιδική έχω πάει στο πρώτο πόδι. Δεν έχει βουνό. Δεν ξέρω, για μπάνιο πήγαμε. Και τότε ήμουν μικρός, είχα πάει με κτέλ. Δεν πρέπει να έχει μουνό. Βλαγία, παμάνο. Η Χαλκιδική. Ναι. Όχι, το τρίτο πόδι, το Άγιο Όρος έχει μουνό. Ναι, οκ, okay, sorry. Ναι, εντάξει, καταλάβαμε. Λοιπόν, ναι, ωραία. Ναι, σωστά, Mount Athos. Πήλιο, μπράβο. Ωραία, έφυγε αυτό. Λοιπόν, βουνό ή θάλασσα δεν κερδίζει κανείς εδώ. Είναι χ. Χ. Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Τώρα, παιδιά, πετύχατε. Τώρα πετύχατε. Όπως τώρα... την ξέρεις την έκφραση, ψωνίσατε από σβέρκο. Τώρα, παιδιά, εδώ τώρα θα ακουστούν αλήθειες. Λοιπόν, όχι όμως, έχουμε κάποια εμπειρία και οι δύο, έστω και μικρή, έστω και στην παιδική ηλικία. Ναι. Τι διαλέγεις. Λοιπόν, ως θεατής, τώρα θα έλεγα ποδόσφαιρο, yes. Αλλά τώρα εμείς είμαστε και τυχεροί γιατί ζήσαμε την περίοδο Μέση Ρονάλντο, δηλαδή δύο από τους μεγαλύτερους παίκτες που περπάτησαν ποτέ. Ναι. Το μπάσκετ έχει μεγαλύτερο suspense. Αλλάζει το σκορ συνέχεια, τις μεγαλύτερες συγκινήσεις τις έχει. Όντως. Αλλάζει το σκορ, ναι. Έχει ένα.
Δηλαδή στο ποδόσφαιρο τρως ένα γκολ και κλείνει το άλλο πίσω. Αλλά πρέπει να πω ότι εγώ ως άνθρωπος έχω αποτύχει εξίσου και στα δύο αθλήματα. Τα έχεις δοκιμάσει και τα δύο και έχεις αποτυχία. Ένα πράγμα θα σου πω. Έχω στείλει την μπάλα out σε άδειο τέρμα από απόσταση 4-5 μέτρα. Ναι. Δηλαδή παίζει να μην έχω πιο στραβό πόδι, φίλε, δεν υπάρχει. Και τη μοναδική φορά που έπαιξα μπάσκετ στη ζωή μου, έχω παίξει μία φορά μπάσκετ στην έκτη δημοτικού. Μία φορά μπάσκετ! Μία φορά. Δεν την ξεχάσω ποτέ. Έβαλε και καλάθι όμως. Λοιπόν, και εκεί σταμάτησε. Λέω θα σταματήσω στο 100% επιτυχία. Αλλά παίρνω την μπάλα, κάνω κλέψιμο, έτσι και τρέχω προς το καλάθι μόνος μου. Και ετοιμάζομαι να αντιμετωπίσω την άμυνα. Και δεν τολμάει κανείς να έρθει να αντιμετωπίσει. Δεν τολμήσε κανένας. Δεν τολμήσε κανένας. Ιστοριάρα. Και το βάζω. Και το βάζει και το καλάθι. Στο δικό μας. Μπέρδεψα τις κατευθύνσεις. Το κάρφωσα στο δικό μας, φίλε. Οπότε έκλεισε η καριέρα μου με 100% ευστοχία. Ωραία. Κοίτα, εγώ έχω λίγο παραπάνω τριβή λόγω γειτονιά, συμμορία στη γειτονιά. Οπότε παίζαμε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Νομίζω σαν θεατής σίγουρα απολαμβάνω περισσότερο το ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Έχω περάσει πολύ, πολύ, πολύ φανητικά στα μεγάλα παιχνίδια, όπως ήταν Euro. Καλά, το Euro είναι. Έχει ζήσει καλές φάσεις. Και σε κάποια μουντιάλ και με παρέα, παρόλο που δεν παρακολουθώ καθόλου. Με παρέα και να γουστάρω μια ομάδα απλά και μόνο γιατί γουστάρει παρέα, έχω περάσει τέλεια. Στο μπάσκετ, φίλε, δεν περνάω τόσο καλά. Δεν ξέρω, μου φαίνεται. Δηλαδή, πιστεύω ότι ισχύει για μένα το αντίθετο. Έχει μεγαλύτερο suspense για μένα ένα παιχνίδι να προσπαθεί να το γυρίσει, να βλέπει στρατηγικές, μεγαλύτερες αποστάσεις και πίεση. Ναι. Το μπάσκετ είναι κάτω. Καλάθι. 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 Και είναι. Απλά αλλάζει το σκορ αυτό. Εντάξει, απ' την άλλη, εμένα αυτό που με το μπάσκετ, ας πούμε, δεν. Είναι ότι, επειδή μου σου λέει, ο αγώνας είναι την τάδε ώρα. Δεν μπορεί να υπολογίσεις, γιατί επειδή ο χρόνος είναι καθαρός. Πού? Στο μπάσκετ. Ναι. Δηλαδή, μπορεί το πρώτο ημίχρονο να πάει και μία ώρα, ας πούμε, και βάλε. Όντως. Εντάξει, που λέει ο λόγος. 20 λεπτά είναι το τέτοιο. Δεν έχω ιδέα. Ωραία. Πώς έχει πάει τώρα. Άρα συμφωνούμε και δυο. Ναι, ναι. Ποδοσφαιρό. Ναι, πάμε προς το ποδόσφαιρο. Πλίνκ! Έτσι. Πρώτη συμφωνία. Τέλεια. Λοιπόν, να πάμε σε κάποια από τα θέματα που μας έστειλε. Βεβαίως. Να πούμε αυτό το stand-up, αυτός ο σχεδιασμός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραίο. Ελευθερία, πολύ ωραία. Έτσι, γιατί και εδώ έχω. και εδώ έχεις. Λοιπόν, να πούμε την ιστορία με την Τιθωρέα. Δεν το θυμάσαι. Με μένα ή με σένα. Με μένα. Ήμασταν εγώ, εσύ ναι. Και ο Λάμπρος. Δεν θυμάμαι, θα τη θυμηθώ τώρα. Okay. Stand-up ή αυτοσχεδιασμός, ναι, έτσι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο Ζήσης έχει εμπειρία και από τα δύο και είναι και ένας από τους λόγους που εγώ πάντα λέω ότι ο Ζήσης είναι συνολικά, συγκεντρωτικά, ο πιο ταλαντούχος άνθρωπος που έχω δουλέψει μαζί. Σε ευχαριστώ πάρα έτσι. Πολύ. Εγώ να πω τώρα εδώ σε αυτό το σημείο για να μην φανεί μόνο ότι μόνο εσύ. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Και εγώ θα το πω όμως, θα πω ότι οι δύο άνθρωποι που βγάλαν stand-up comedy στην καριέρα μου, στην πορεία μου, γιατί έχω ξεκινήσει από θέατρο, είναι ο Γιώργος. Ένας άνθρωπος, κάλλος ήταν ο Λάμπρος, σε περίοδο που εγώ απλά είχα δοκιμάσει, είχα λίγο ακουμπήσει μόνος μου σε ένα μαγαζί που δούλευα τότε με τεράστια αποτυχία. Και όταν πια ξαναβγήκαμε και κάναμε και πρόβλημα με τον Λάμπρο και με τον Γιώργο, γνωρίστηκα και οι δύο, ο καθένας με τον τρόπο του και με τις συμβουλές του, αλλά και παίρνοντάς με μαζί του σε παραστάσεις, ήταν οι δύο πρώτοι άνθρωποι που μου εμπιστεύτηκαν μικρόφωνο, βασικά. Να το πούμε έτσι. Yeah, αλλά στα καλύτερα. Δηλαδή, τα εμπιστευτήκαμε δεν ήταν. Οπότε εγώ δεν έχω την εμπειρία του αυτοσχεδιασμού, σεμιναριακά μόνο και μία φορά στην οποία έκανα την απόλυτη συνειδητοποίηση επαγγελματικά για εμένα σε εκείνη την παράσταση στην Τιθωρέα. Έλα να πούμε την ιστορία. Δεν θυμάμαι, πρέπει να με βοηθήσεις. Λοιπόν, πρέπει να είναι πάνω από δεκαετία πίσω που δεν θυμάμαι πώς καταλήξαμε να πάμε εγώ, εσύ και ο Λάμπρος στην Τιθωρέα για μια παράσταση. Ναι. Okay. Ναι. Όπου η παράσταση ήταν, ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 10, 11, 12 χρονών. Ήταν ένας χώρος, είχε παιδάκια. Και έπαιξα... Φαλήρο. Τιθωρέα. Μια πόλη... Βιωτία είναι. Μαν, ξέρεις τι, παίζει απλά να το έχεις δει. Ένα πράγμα θα σου πω. Για πες μου κάτι, βοήθαμε. Στην επιστροφή απλά συζητάγαμε. Ναι. What happens in Τιθωρέα. Stay in Τιθωρέα. Φίλε, το είχα αφαιρέσει... Ναι. Ναι, έχουμε πάει τρεις μας. Ναι. Και ανεβαίνει, νομίζω έπαιξε ο Λάμπρος, ναι. Έπαιξα μετά εγώ και στα 5 λεπτά είπα, παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Όχι, για κάτι, κείμενα, κάτι. Τα οποία δεν, να είναι clean cut και τα λοιπά. Σε πλατεία, όχι. Όχι. Σε χώρο κάπου μέσα, κλειστός χώρος. Δεν το πω. Και μετά έχει την ιδέα ο Λάμπρος, λέει, έλατε να κάνουμε αυτό το σχεδιασμό.
και μου λέει, έλα και εσύ. Πού, εγώ δεν είχα ιδέα. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι εάν δεν έχω έτοιμο κάτι, απλά κλειδώνει ο εγκέφαλός μου, φίλε. Είναι η μοναδική εμπειρία που είχα. Δεν το θυμάσαι αυτό. Φίλε, φύγαμε πιο γρήγορα, δεν έχουμε ξαναφύγει από venue. Δεν το χαιρετήσαμε. Υπογράψατε κάτι αυτόγραφα, κάτι, βγάλαμε κάτι φωτογραφίες και φύγαμε τρέχοντας. Το έχω αφαιρέσει, έκανες αυτοσχέδιο. Δοκιμάσαμε μαζί αυτοσχέδιο και το, δεν το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είσαι και ο Λάβρος. Γι' αυτό δεν θυμάμαι. Ναι. Γι' αυτό δεν θυμάμαι, γιατί μάλλον πεθάναμε χωρίς επιστροφή. Ήταν όλα λάθος. Σαν κοινό, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσε να γίνει ούτε το ένα. Δηλαδή ούτε στάνταρ. Ούτε στάνταρ, γιατί ήταν πιτσίρια. Ούτε αυτοσχεδιασμός με την ελευθερία που θα μπορούσατε. Αλλά δεν είχατε και το staff να γίνει αυτό. Και ήμουν εγώ διαθέσιμος. Πρέπει, έλα. Και λέω. Και το μόνο που σκέφτηκα, λέω, εντάξει τώρα, λέω, πόσο χειρότερα να πάει από το stand-up που είναι εδώ πιτσιρίκια. Και πηγέ. Ναι, φίλε, ήταν, δηλαδή θυμάμαι που ρωτάγατε και κόλλαγα. Έλεγα, Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι για μένα ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει είναι ο κωμικός αυτοσχεδιασμός πρώτος και πολύ κοντά το stand-up. Γιατί? Γιατί το stand-up είναι πολύ δύσκολο, είναι, θέλει... Έχει τεράστιο συντελεστή άγχους το stand-up, γιατί είσαι εσύ το χιούμορ σου, τα κείμενά σου τα έχεις φτιάξει εσύ και βγαίνεις μπροστά σε ένα κοινό και πρέπει να κάνεις αυτόν τον κόσμο να γελάσει. Είναι πολύ δύσκολο. Ο κωμικός αυτοσχεδιασμός όμως είναι ακριβώς το ίδιο χωρίς κείμενα. Δηλαδή πρέπει να κάνεις τον κόσμο να γελάσει χωρίς να έχεις τίποτα έτοιμο. Που εκεί θέλουν, πρέπει να υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις, πρέπει να έχει πάρα πολύ καλό δέσιμο με την ομάδα, πρέπει να έχει μια ετοιμότητα, αλλά βασικά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να εκτεθείς. Να εκτεθείς στο λάθος και στη βλακεία. Οπότε είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει. Παρ' όλα αυτά, εγώ νόμιζα ότι θα πεις την ιστορία στη Θεσσαλονίκη που ήταν το πρώτο stand-up που μου είχες πάρει μαζί. Ήταν σε ένα μαγαζί που είχε κλείσει παραλιακό. Ναι, ναι, ναι. Το Bungalow. Αυτό ήταν λεγόταν. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Αυτό ήταν λοιπόν το μαγαζί. Είχε κλείσει τώρα πια Θεσσαλονίκη. Πάλι πάμε πίσω δεκαετία. Πρέπει να είναι ή το 13 αυτό. Ή το 12-13. Ναι. Μόλις είχαμε κάνει κάποιο σενάριο, μιλά μαζί, κάνεις αυτή την παράσταση. Έρχομαι λοιπόν να παίξω εγώ ένα δεκαλεπτάκι. Ήτανε και είναι η πρώτη φορά που παίζω. Ο Γιώργος με έτοιμο το κείμενό του, με πείρα έχει γράψει, παιδί μου, στο stand-up. Εγώ δοκιμάζω υλικό, βγαίνω χεσμένος, ξεκινάω το υλικό μου και ξαφνικά εκεί που παίζω, σηκώνεται ένας τύπος. Πάω ψηλομέτρια για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, έπαιρνα κάτι γελάκια εδώ, σε κάποια άλλα. Έκανα και το λάθος στο εκτρό να βγω και να πω: Λοιπόν, εδώ σε Θεσσαλονίκη μετρό, ρε. Ναι. Τέλος, έκανα το εκτρό λάθος αυτό. Τέλος πάντων, ψηλομέτρια και σηκώνεται ένας τύπος στη μέση της παράστασης και αρχίζει και προχωράει προς το μέρος μου. Όπου εγώ σταματάω να μιλάω γιατί καταλαβαίνω ότι έχει παίξει μανούρα και μου παίρνει το μικρόφωνο. Το θυμάσαι. Μου παίρνει το μικρόφωνο από το χέρι, ένας τύπος με κοστούμι. Και λέω, θα φάω ξύλο τώρα. Κάτι είπα, δεν ξέρω τώρα πώς. Και ήταν ένας τύπος μυθισμένος που θέλει να αφιερώσει το τραπέζι του. Μέρες. Και κάνει, ο επόμενος γύρος από μένα. Ψηλέτα, σπάζεις, καλά. Και μου ξαναδίνει το μικρόφωνο και φεύγει. Να σου πω κάτι. Το highlight της βραδιάς για μένα, φυσικά. Είχε φύγει από τη μνήμη μου αυτό. Αλλά ναι, αυτό ήταν, πόσες ψυχολογικές καταστάσεις άλλαξες μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Πήγα να πεθάνω γιατί ήταν, σου λέω, και από τα πρώτα μου stand-up. Έχω πάει τώρα σε παράσταση του Γιώργου, θέλω να πάει καλά. Και μου γίνεται αυτό, μου συμβαίνει αυτό. Τέλειο, ωραίο, εξαιρετικό. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, για να απαντήσουμε και στην ελευθερία, εγώ θα διαλέξω. Δεν μπορώ να διαλέξω. Τα αγαπάω πολύ και τα δύο. Θα διαλέξω αυτό το σχεδιασμό. Ωραία. Εγώ θα διαλέξω το stand-up, αλλά όχι ως θεατής. Ναι, 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 όχι σαν... κατάλαβα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχοντας και τη διαστροφή λίγο, ρε παιδί μου, ξέρεις, να βλέπω τι κάνει ο άλλος, ξέρεις, κάτι που το έχεις κάνει κι εσύ, το αποκωδικοποιείς διαφορετικά. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, παιδιά, όταν είναι καλός αυτός ο σχεδιασμός, εντάξει, απλά, ρε παιδί μου, έχοντας στο μυαλό σου ότι αυτό που βλέπεις δεν υπήρχε μέχρι πριν από λίγο, είναι απογειωτικό. Ενώ το stand-up είναι λίγο μια μαθηματική εξίσωση που δεν υπήρχε και την επινόησες εσύ. Αυτό είναι. Εγώ επίσης βέβαια να πω ότι λατρεύω όχι μόνο στο Γιώργο, γενικά στο stand-up αυτό που λατρεύω και δεν χορταίνω ποτέ να παρακολουθώ σε όλους τους κωμικούς και στα online special που υπάρχουν στις πλατφόρμες αλλά και από φίλους κωμικούς που τους βλέπω να παίζουν. Λατρεύω να βλέπω τη διαδικασία της σκέψης που οδήγησε έναν κωμικό να φτιάξει ένα αστείο. Αυτό δεν.
δεν θα το βαρεθώ ποτέ. Ναι, που είναι διαφορετικό από τον αυτοσχεδιασμό, γιατί όπως είπε ο Γιώργος, στον αυτοσχεδιασμό δεν υπάρχει κάτι, που και εκεί είναι μαγεία να το βλέπεις να δημιουργείται. Εγώ στο stand-up λατρεύω αυτό. Το κοίτα τώρα από πού το πήγε και πού ναι, το συνειδημό, γιατί ξέρεις ότι αυτό έχει γραφτεί, έχει δουλευτεί από πριν, ενώ το ναι, άλλο είναι ναι. Boom εκείνη την ώρα ναι, που ναι. Βασίζεται σαν τα ανακλαστικά. Ωραία. Άρα λοιπόν... Ένα-ένα. Να πω εδώ, sorry Πανθεσούλα, τον Ιδρύο που ρώτησε, θέλουμε ιστορία με αποτυχημένο stand-up με το Χριστό και τα κινητά. Αναφέρεται προφανώς και από το είχα πει. Στο πρώτο μου stand-up ήταν τότε στο Σταυρό του Νότου που ανέβηκα να κάνω το stand-up μου το περίφημο, που μέχρι τότε έκανα σκετσάκια κομικά και έκανα ένα χαρακτήρα και έβγαινα και... αλλά γραμμένο σαν θεατρικό και την πρώτη βραδιά πριν τον Γιώργο και τον Λάπρο, σας λέω τώρα αυτό ήταν το 2006, είχα δει κάτι βιντεάκια Bill Hicks και την είχα δει και εγώ ότι όπως φίλε θα βγω με τσιγάρο και θα κάπως έτσι και αποφασίζω ένα βράδυ να γράψω δικό μου κείμενο μία ώρα πριν την παράσταση. Γράφω μία α4. Θα το πω όλο. Όλο λάθος, έτσι. Το μαθαίνω απ' έξω. Μία α4 τώρα σας λέω. Δυστυχώς έχω αλλάξει από τότε πολλούς σκληρούς και υπολογιστές χάθηκε κάπου μέσα στο σκαμμένους σκληρούς αυτό το κείμενο και ήταν απλά ένα κείμενο το οποίο κάπως είχα συνδυάσει τον Χριστό με κινητά και κάτι έλεγα για Καραμαλή και Χριστό. Δεν ξέρω, μάλλον. Μιλάμε υπερπαραγωγή. Όχι, ήταν υπερπαραγωγάρα. Το κάστε είναι... Όχι, ήταν... Σου μιλάω για ένα κείμενο στο οποίο για 20 λεπτά δεν ακουγόταν στο μαγαζί ούτε κιχ. Όχι, δεν γελάγανε. Κιχ είναι πάει. Ναι, ακουγόταν ποτήρια. Και μου λένε... Εγώ πιστεύω ότι... Γιατί νομίζω ότι αν... Αυτό νομίζω... Αυτό το αστείο το είχα πει. Αστείο, αυτό το είχα πει. Ήταν... Νομίζετε ότι αν βρεθείτε ότι είμαστε καλύτεροι από τη φύση, άμα μας βάλετε σε μια αρένα με λιοντάρι χωρίς όπλα. Και τα λέμε. Ερώτηση. Μικροφώνου σου λέω, υδρότα σε εγώ. Και είναι αυτό που σηκώθηκε η άλλη, είπε, πώς θα τελειώσει όλο αυτό. Να σου πω, αυτό ή ο μεθυσμένος στη Θεσσαλονίκη. Μεθυσμένος στη Θεσσαλονίκη και να μου σκάσει και χαστούκι. Θα το προτιμούσα από αυτό που έζησα. Όχι, δεν. Μετά ρε, κατέβηκα κάτω στα καμαρίνια και με κοιτάγανε στα μάτια. Δεν ντρεπόντουσαν να με κοιτάξουν μετά από το ξύλο που έφαγα. Και παρόλα αυτά, επέμενα. Να σου πω κάτι. Και συνεχίζω και λέω τα ίδια κρύα αστεία. Θα το πετύχω αυτό το κείμενο, θα το βρω σε κανένα σκληρό και θα το δημοσιεύσω, φίλε. Να σου πω κάτι. Όχι, αυτό αν το βρεις, πες το. Πες την ιστορία και πες το κείμενο. Και θα πω το κείμενο. Θα πάρει τα διπλάσια γέλια από αυτά που υπολόγιζες να πάρει τώρα. Ναι, τώρα ναι. Τώρα ναι. Αν το, αλλά... Ναι. Φαντάζεσαι. Ξέρεις που ελπίζω, σε τι ελπίζω μόνο στο εξής. Τότε, σου μιλάω τώρα για εποχές Nero, CD-ROM και αντιγραφές. Κάναμε backup τους σκληρούς σε CD-ROMs. Υπάρχει λοιπόν η πιθανότητα σε μία από αυτές τις θήκες στρογγυλές που έχει τα πολλά CD, κάπου εκεί μέσα να έχω κάνει backup αυτό το κείμενο, φίλε. Και να το βρω. Φίλε, do it. Αξίζει το βρω. Αξίζει το και κομμάτι. Θα το παίξω. Θα το κάνω βιντεάκι. Αυτά. Λοιπόν, καλησπέρα από Μπέρμιγχαμ. Φιλιά μας στο Μπέρμιγχαμ. Ο Γιώργος λέει όχι, δεν είναι στο Παρίσι, είναι σε ένα χωριό μικρό στην Γαλλία. Λοιπόν, σινεμά σπίτι, σινεμά ή σπίτι για ταινία. Άλλο ερώτημα. Άλλο δίλημα. Ωραία, διληματάρες είναι αυτές τώρα, γιατί είναι και διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους. Εγώ θα πω σινεμά χωρίς πολύ σκέψη. Σινεμά. Εγώ θα πω σπίτι για τον ίδιο λόγο που θα απέφευγα και το βουνό και τη θάλασσα σε διακοπές. Βασικά. Τις αρκούδες, Ντόμιον. Όχι, αλλά αυτό το είσαι μόνος σου, χαλαρός, δεν ακούς τα πατατάκια, δεν ακούς το κλατς πλους, δεν περνάει κάποιος μπροστά. Αυτό είναι μόνο που. Δηλαδή, ξέρεις τι, εγώ θέλω όταν βλέπω ταινία, δεν μπορούν να μου μιλάνε. Το καταλαβαίνω απόλυτα, το σέβομαι απόλυτα και είμαι κι εγώ έτσι σε μεγάλο βαθμό. Όμως η εμπειρία του να βλέπεις ωραία ταινία μαζί με άλλο κόσμο και να το απολαμβάνεις ταυτόχρονα μαζί με άλλους, είναι αμίμητη, παρόλο που κι εγώ συμφωνώ ότι δεν μπορώ να μου αποσπάνε την προσοχή και να μιλάνε και τα πατατάκια και αυτά. Ναι, αλλά ο κινηματογράφος έχει αυτή τη μαγεία, ότι μοιράζεσαι κάτι με πολύ κόσμο. Αν αυτό το κάτι είναι καλό, δεν συγκρίνεται με σπίτι. Παραδείγματος χάρη, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Δεν συγκρίνεται με τίποτα η πρώτη φορά που πήρε ανάσα ο Darth Vader στα Star Wars prequel. Ήταν μια κινηματογραφική στιγμή που αυτή στο σπίτι, ναι, όσο μεγάλη οθόνη και να έχεις, φίλε, δεν γίνεται. Δηλαδή, θυμάσαι ποιο λέω. Ναι, που είναι κλείνει που μάσκα. Κλείνει μάσκα στα prequels τώρα. Ναι. Ναι. Αλλά δεν σχεδιά. Με το που βιδώνει αυτό. Αυτό, ναι. Κάνει...
γίνεται. Εδώ μεταξύ, επειδή το ξέραμε, καταλάβαμε ότι έρχεται, γιατί δείχνει τη μάσκα που κατεβαίνει, με το δεν έπεφτε καρφίτσα και κάνει. Και αρχίζουν να ουρλιάζουν 500 άτομα μέσα στον κινηματογράφο, να χειροκροτάμε. Αυτό ήταν αντριαστικό. Αντίστοιχη στιγμή ήταν στο Batman με τον Τζόκερ, η πρώτη εμφάνιση του Τζόκερ. Που γελάει και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο, ναι. Ο Heath Ledger, στο δωμάτιο με τους κακούς, που μπαίνει μέσα, ακούγεται το γέλιο του και μπαίνει πια ως Τζόκερ. Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, ξέρετε, όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ειδικό κοινό, δηλαδή μοιράζεστε ίδιες αξίες, ίδιο, καταλαβαίνεις τι εννοώ, δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος άσχετος να είναι... Είσαι εκεί, είσαι, ναι, εκεί. Αυτό λέω. Αλλά σε μια άλλη ταινία... Όχι, όχι. Αυτό λέω. Αν σου κάτσει καλή εμπειρία, είναι αμίμητη. Ναι. Τώρα, εννοείται ότι έχω άπειρες ιστορίες που με έχουν ξενερώσει κιόλας λόγω αυτού. Άλλη συγκλονιστική στιγμή, λοιπόν, αυτό λέω και τελειώνω, ήταν στο Terminator 2 κινηματογράφο, Σβαρτζενέγκας, Terminator, ναι. 2, ταινία, ίσως η καλύτερη action ταινία που έχει γίνει ποτέ, το έχουμε ξαναπεί και εδώ. Terminator 2, η τελική μάχη, που δεν είναι spoiler γιατί είναι και 40 χρόνια ταινία. Σου θυμίζω στο τέλος, το θυμάσαι καθόλου το Terminator 2 που είναι στο Χαλιβουργείο με το λιωμένο μέταλλο και πολεμάνε και σκοτώνει τον Terminator. Και τον καρφώνει με το σίδερο και δείχνει το μάτι του να σβήνει. Και λες, φίλε, σκότωσε τον Terminator. Και τώρα έχει μείνει η μάνα, η Σάρα Κόνορ με το μικρό και τον. Και κάνει rewire, φίλε, μέσα ο Terminator. Και δείχνει τον εγκέφαλό του που κάνει εναλλακτική πηγή ενέργειας, rewire, κάνει και ανοίγει το μάτι και ξαναενεργοποιείται. Εκεί ουρλιαχτά, έφαγα ένα κουτί popcorn στο κεφάλι από τον πανικό, ουρλιαχτά. Κάποιος κάτι του είχε κάνει. Όχι, όχι. Με την πρώτη ευκαιρία πάρε από popcorn. Είμαστε τότε το 92, ήταν η ταινία, ήμασταν 16, 15, 16. Ήταν, ναι. Ουρλιαχτά, έκλεισε ο λαιμός μου από τα ουρλιαχτά, ρε φίλε. Χειροκροτήματα, σφυρίγματα. Το καταλαβαίνω αυτό. Απ' την άλλη, ξέρεις, έχεις αυτή την πλέον την κατάσταση που έχει ξεφύγει, ρε φίλε. Δηλαδή, βλέπεις τον άλλο να πάει να δει ταινία και έχει πατατάκια, μπύρα, νάτσος, λουκάνικα παίρνουν μερικοί. Και λες, ρε φίλε, μάλλον πίναγες. Μάλλον για φαγητό ήθελες να πάρεις. Να πούμε ότι για όλα αυτά είναι φτιαγμένα τα θερινά. Να πηγαίνετε θερινά. Θερινό. Α, ναι. Εκεί ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, προετοιμάζεται. Να σου πω κάτι. Το θερινό είναι λιγάκι. Είναι λίγο γαστρονομία μαζί με ταινία. Ναι, είναι για την πυρίτσα, για το σουβλάκι. Ναι. Να παίζει λίγο εκεί ο οθονή, και να μου έκανε μια κουβέντα. Πεταλουδίτσες πάνω. Ναι, τσιγάρα. Τσιγάρα, καπνό. Κατσαρίδα στο πόδι από το χαλίκι. Πω, ναι, αυτό το κλάτσα χλούτσα που φέρνει και λε, γιατί είναι τα πόδια μου μαύρα. Αυτό και οι λαστιχένιες καρέκλες με τα λαστιχένια του σημάδια που κάθεσαι και κάνει ανοίγει και μπαίνει ο κόλος μέσα. Κάτσε ρε, όταν ήσασταν μικρή, εσείς το κάνατε αυτό με τα καλαμάκια στο θερινό. Τι. Ναι. Μικρή τι εννοείς, εγώ ακόμα και τώρα δεν πέρα. Έγαμε το, εγώ φοβάμαι ότι θα με δουν, ότι δεν θα είμαι αρκετά γρήγορα. Που πετάς το χαρτάκι το... Όχι, πρέπει να είσαι level up, γιατί πρέπει στο ένα χέρι να είσαι ποπκόν και να κάνεις. Και να βλέπεις ταινία, ρε. Να σου πω το καλύτερο. Να έχεις κάποιον δίπλα σου και να το πετάξεις και να είσαι... αυτό το κάνω εγώ, μου κλανίες και γίνεται από όταν γίνεται. Λοιπόν. Μεσέα σας έρθει κανένα εμπορικό. Το πέρα σε αεροπλάνο. Σε αεροπλάνο. Είμαι άσχετος όμως. Σε πάση ενοχλήθηκα. Δεν τρέπονται. Λοιπόν, καλησπέρα από Κρήτη. Στο θερινό είναι απαραίτητο το αουτάν, εννοείται. Γιατί γυαλίζει με το πόμα, αν έχουμε... όχι, δεν έχουμε βάλει τίποτα, απλά είναι... Όχι. Είναι η ζέστη, παιδιά. Ναι, παιδιά. Εγώ δεν έχω υδρώσει, απλά είναι αυτή η γυαλάτα της... Και είναι και οι λάμπες που είναι 720 βάτι κάθε μέρα. Ναι. Όσοι είδατε το πρώτο επεισόδιο, ξέρετε από το story την ιστορία με τις λάμπες. Γίνεστε πρώτο επεισόδιο, πρώτο live, να δείτε λάμπες. Λοιπόν. Matrix 2 στο σινεμά, συνδέουν τον ίδιο με το καλό. Θες να πάμε εδώ που είσαι και σχετικός και ξέρεις. DC Marvel. Ναι. Κάποιος ρώτησε DC Marvel. Okay. Σύντομα, γρήγορα, χωρίς πολλή ανάλυση. DC. Λόγω Batman. Ελά, ρε, μαν, είναι το. Παιδιά. Λοιπόν, επόμενο. DC. Ναι, όχι, δεν είναι. Ξέρεις τι. Παγαπάμε Marvel. Ναι, εννοείται. Fan DC. Αλλά ναι, Batman, παιδιά. Batman, DC, σκοταδίλα και στο κέντρο της, το ξαναπήγε σε κριτικές, στο κέντρο η DC έχει πόνο,
έχει τραγικότητα, έχει, ναι, έχει πόζα. Εγώ και μόνο όταν είχα διαβάσει το άλμπουμ που ο Batman είναι μεγάλος, πάντα ξεχνάω το όνομα του. Dark Knight Returns. Του Frank Miller. Του Frank Miller. Δηλαδή και μόνο που είχα αυτό το άλμπουμ που είναι ηλικιωμένος και. Ρε παιδί μου, εντάξει, έχει μια άλλη δομή όλο αυτό. Έχει αυτό το ταρκύλα, όπως το λέω εσείς. Έχει πόνο. Είναι λίγο πιο. Ας πούμε και ο ίδιος ο Batman. Δεν είναι σούπερ ήρωας. Πρώτο κόμικ που διάβασα ever. Ναι. Στη ζωή μου. Ναι. Ήταν μεταφρασμένο από μια ελληνική εταιρεία. Κάποια περιπέτεια του, ούτε καν θυμάμαι. Είχε κυκλοφορήσει και στα ελληνικά. Ναι. Μεταφρασμένο Superman Batman με το, που είχε το σήμα που ήταν η κάπα του Batman και το κεφαλάκι του πάνω. Ναι. Αυτό ο Batman, του Τίλα. Και είχα τρελαθεί. Ο άνθρωπος με φτερίδα. Τρελάθηκα. Τρελάθηκα με τον τύπο και ήταν η στολή μπλε τότε. Δεν ήταν μαύρη. Ο Batman είχε μαύρη στολή εις αρχής και μπλε. Και ναι. Τρελάθηκα, φίλε. Ναι. Τι είναι αυτός ο τύπος με τα αυτιά της νυχτερίδας και αυτά. Τέλος, κόλλησα. Η Έλλη λέει: ο Batman είναι σούπερ ήρωας. Ωραία, Έλλη, στείλε μας ποια είναι η σούπερ δύναμή του. Γιατί δεν έχει κάποια σούπερ δύναμη εκτός από την οικονομική επιφάνεια. Ναι. Που είναι μια σούπερ δύναμη. Είναι μια σούπερ δύναμη, ειδικά στα επίπεδα του Bruce Wayne. Ναι. Ναι. Δεν έχει. Επίσης αυτό είναι κάτι που γουστάρα πάρα πολύ. Ότι δεν είναι σούπερ. Και ο Σούπερμαν μου άρεσε, αλλά δεν είναι ρε παιδί μου. Είναι ένας τύπος ο οποίος έχει κάνει πολύ γυμναστήριο με πολλά λεφτά. Ναι. Αυτό. Και. Κρύπτο. Ναι. Και, δηλαδή, άμα ήταν τώρα, θα έκανε στο TikTok. Θα έκανε... λοιπόν, πώς να σώσεις τον κόσμο. Τρία tips να σώσεις τον κόσμο και να είσαι πλούσιος. Ένα. Bruce Wayne. TikTok Bruce Wayne. Bruce Talk. Πέντε tips για να βλέπεις καλύτερα το βράδυ. Hey, έχεις χάσει τους γονείς σου, αλλά θες να πολεμήσεις το έγκλημα. Μήμα σας, κάντε follow, subscribe. Υπό την έννοια, λέει η Έλλη, ότι σώζει τον κόσμο. Ναι, αλλά τι εννοούμε. Ότι σούπερ ήρωα, εμείς εννοούμε. Ναι, ρε παιδί μου, σούπερ δυνάμεις. Αυτό, αυτό. Λέιζερ, αόρατος, μεταλλαγμένος. Όχι, ο Batman είναι υπερφυσικές δυνάμεις, αυτό το να λέμε. Αν δεν το έχει διαβάσει περιπτώτως, Dark Knight Returns, η επιστροφή του σκοτεινού, οπότε Frank Miller άλλαξε τα κόμικ, η ιστοριάρα και κόμιξάρα. Ναι. Αυτά. DC, λοιπόν. Ενώ, ας πούμε, ο Σούπερμαν, αν έκανε story στο TikTok, θα ήταν αυτά που λες, θα τον βλέπα να κοιμάται. Hot bath Superman. Ναι. Και θα το ζέστενε το νερό με τα μάτια του. Γιατί θα το έβαζε να κοιμάται πετώντας και τέτοια πράγματα. Η Μπέρτα από πάνω. Και για να σου πω και κάτι. Λοιπόν, άκου τώρα με τον Superman. Όλα αυτά τα cringe πράγματα που έχουν πει κατά καιρούς ισχύουν. Ότι το σόβρακο είναι πάνω από τη φόρμα. Έχει υποθεί ένα εκατομμύριο φορές. Τα αλλάξαν. Αλλά ρε φίλε, το είχαν. Το ότι αυτό βγάζω τα γυαλιά, είμαι άλλος. Βάζω τα γυαλιά, είμαι άλλος. Ναι. Άντε αλλάζω και χωρίστρα. Ναι. Είναι λίγο. Εντάξει. Ναι, το τρώμε. Ναι. Ισχύει. Όλα αυτά ισχύουν. Αγαπάω Σούπερμαν φυσικά, γιατί ναι. Και με αυτό μεγάλωσα. Αλλά ναι, ισχύουν. Τέλεια. Ειδικά αυτό με τη φράτζα ήταν ναι, και τα γυαλιά. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, κάτσε τώρα να δούμε μερικά εδώ έτσι. Yes. Ελληνική ταινία Batman τον Γιώργο και ζήσει Τζόκερ. Τέλεια. Να πούμε ότι ο Γιώργος έχει παίξει τον Batman, ναι. Έχω παίξει σε βίντεο του Ατζαράκη. Έχει ναι. Παίξει τον Batman. Και έκανε να μου φύγει το τέτοιο που μου είχαν βάλει στα μάτια. Eyeliner λέγεται αυτό που πάει από μέσα. Ναι. Έκανε κανένα δύο εβδομάδες να μου φύγει, παιδιά. Δηλαδή ήταν ένα διάστημα που όπου πήγαινα, με όποιον λέγα μου, κάποια στιγμή ήταν. Τι έχει κάνει στα μάτια. Και έπρεπε να εξηγώ όλο το story γιατί δεν φαινόμουν ότι ήμουν εγώ. Ήμουν ο Batman. Είχα δουλέψει και φωνή. Thanks, Ατζαράκη, γιατί είχα την ευκαιρία να κάνω το. Για τα μάτια. Ναι. Respect. Όχι, για το ρόλο ήταν. Λοιπόν. Ούτε ο Σούπερμαν έχει δυνάμει στον πλανήτη του. Α. Στον πλανήτη του ήταν όλοι έτσι. Ισχύει. Ο ήλιος τον έκανε να είναι. Ο ήλιος έδωσε τη δυνάμει του Σούπερμαν στο Σούπερμαν. Στο Γκρίπτον ήταν the next door the guy. Ήταν ένας τύπος που αν έμενε εκεί μπορεί να γίνει ο δημόσιος υπάλληλος. Αλλά ήρθε εδώ και ο ήλιος εδώ του έδωσε αυτές τις δυνάμεις. Και όποιος ερχόταν από τον Κρύπτον, ερχόταν εκεί και αυτός δυνάμεις. Αυτό δηλαδή του λένε, ξέρεις, οι καλύτεροι κρυπτονίτες φεύγουν έξω. Όποιος φεύγει από τον πλανήτη προκόβει. Λοιπόν. Ωραία. Matrix. Επίσης εμπειριάρα. Εμπειριάρα στο σινεμά Matrix. Πόπο, φίλε, το 98, πρώτο Matrix. Ναι, εντάξει. Μου ανατινάχτηκε ο εγκέφαλος. Όλες αυτές οι τεχνικές κινηματογράφησες που τις είδες. Δεν θα πάω στο δίκιο στο 3 που ακολούθησαν. Εντάξει, παρόλο που εμένα μου άρεσαν, αλλά δεν ήταν τόσο καλές. Το πρώτο Matrix, φίλε, το οποίο πρέπει να το δω στον κινηματογράφο 5 φορές, νομίζω.
Ο Χριστός και η Παναγία, τι ταινία ήταν. Εντάξει, εμπειρία τρελή. Πω! Ναι, ναι. Εντάξει, ναι, respect. Λοιπόν, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν. Μουσική των 80s ή των 90s. 80s. 90s. Ξεκάθαρα. Ναι. 90's, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φίλε, να σου πω ότι ξέρεις που το κατάλαβα. Έβαλα Spotify, βάλε, υπάρχουν δύο λιστάρες. All out 90s, all out 80s. Είναι μια λίστα που έχει φτιάξει το Spotify με τα καλύτερα κομμάτια από όλα τα είδη, όχι από ένα είδος. Δηλαδή, θα σου πετάξει και metal και rock και pop και disco και μπιτάκια και. Τέλειο. Ναι, ναι, ναι. Που είχε, το... που είχε γίνει σύνθημα αυτό, το ξέρεις, έτσι. There's the limit. Το Unlimited. Είχε γίνει ένα, μια, δεν θυμάμαι τώρα ποιες ομάδες ήταν, αλλά τραγουδάγανε όταν παίζανε επαρχιακή ομάδα με κάποια της Αθήνας, που λέγανε τα συνθήματα οι Αθηναίοι, ας πούμε, και είχαν το νο-νο-νο, το νερό στον Μόρνο, κάτι τέτοιο. Τότε που είχε μια περίοδο που είχε λειψιδρία και είχε γίνει αυτό το τραγούδι. Έτσι και μια ποδοσφαιρική ιστορία. Ναι. Και να μην κάτι μου... Όχι, κάτι μου θυμίζει αυτό πλήσω, όντως, με συνθηματικά. Πάντως, ήθελα να πω λοιπόν σε αυτές τις δύο λίστες, οι οποίες είναι και οι δύο έχουν μουσικάρες, να το πούμε αυτό. Δεν είναι ότι δισάρω τα 90s, αλλά τα 80s, φίλε. Τι μουσικάρες ήταν αυτές. Τι μουσικάρες ήταν αυτές τα 80s. Και δεν το λέω από νοσταλγία. Μουσικά, τα 90s, ναι, επίσης είχαν πολύ ωραίες. Δεν ξέρω, εγώ προτιμώ 80s. Κοίτα, θα σου πω. Μελωδία. Εκεί τώρα μπαίνει σε θέμα γούστου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι εμένα, ας πούμε, που ήμουν πιο rock κατάσταση και ήθελα και λίγο την κιθάρα και λίγο. Δηλαδή, είχες από τη μία grunge, ναι, pop. Δεν δηλαδή, διαφωνώ. Είχες το grunge το οποίο ξεπηδάει 90s, είχες punk rock, είχες metal μπαντάρες να βγάζουν δισκάρες στα 90s. Ναι. Ναι, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Επίσης, όλα θα ισχύουν θέμα και για τα αίτη. Ναι. Ναι, είναι θέμα γούστου. Είναι ξεκάθαρα θέμα γούστου. Εγώ διαλέγω εκεί γιατί απλά νομίζω ότι θα το κάνω γιατί την έζησα πιο συνειδητοποιημένος, καταλάβες. Δηλαδή, στη φάση που ξεκίνησα να ακούω μουσική ήταν γύρω στο 87. Άκουσα Beatles και μπήκα στη φάση να ψάχνω να ακούσω. Με βρήκε η δεκαετία του 90. Σε βρήκε 90, ναι. Οπότε εκεί ήταν η κατάσταση που δέθηκα. Δηλαδή έλεγα, απ' μια μπάντα, δεν είχα προλάβει, μέχρι τότε δεν άκουγα. Και επειδή έπεσα με τα μούτρα σε αυτή τη σκηνή, δεν έκανα το... πώς το λένε, να ψάξω να βρω παραπίσω τι υπήρχε μέχρι τότε. Το έκανα πολύ μετά, οπότε... Πάντως ισχύει ότι και οι δύο δεκαετίες, παιδιά, αν ψάξετε αυτές τις λίστες να τις ακούσετε, έχουν υπερμουσικάρες και οι δύο. Πραγματικά δεν ξέρω τι να διαλέξω. Προτιμώ τα 80s, αλλά και οι δύο λίστες έχουν υπερμουσικάρες, τσεκάρετε το. Καλά, ναι, και τα 80s, παιδιά, έχουν υπερμουσικάρες. Έτσι, δηλαδή, εντάξει. Ναι. Μια χαρά. Ξέρεις τι γίνεται. Θα σου πω τι γίνεται. Γίνεται ότι τα 80s έχουν βγει από τα 70s και έχουν αυτό το στοιχείο. Τα 90s έχουν βγει από τα 80s και κουβαλάνε λίγο αυτό το στοιχείο. Η κάθε δεκαετία. Τι φιλοσοφία ρε από τώρα, πιστεύω μου. Ναι, ήταν. Για όλο, λες και πες να είμαι ο πρώτος που το σκέφτηκε αυτό. Τα 80s βγήκαν από τα 70s και τα 90s από τα 80s. Πλάκια. Φιλέ, ο χρόνος κυλάει. Και κυλάει ευθύγραμμα. Γραμμικά. Γραμμικά μπροστά, ποτέ πίσω. Σαν τον πήγες και μπάτει για τη γυναίκα. Word. Λοιπόν, πέσανε κάτι διλματάρες. Ναι, αυτή ναι, εδώ ναι. Είναι διλματάρα. Και άλλο. Ωραία, χώσε. Και Ρόκι ή Ράμπο. Με το 3 να το πούμε. Ό,τι πιστεύεις και ό,τι πιστεύω. Ωραία. 1, 2, 3. Ρόκι. Έλα. Έλα ρε φίλε, ναι. Ρόκι. Ναι ρε. Ρόκι. Εντάξει. Λοιπόν, θα το πω. Το είπα και χθες, παρεμπιπτόντως είχα αυτή τη συζήτηση. Στο Rocky 4, που είναι η μεγαλύτερη μούφα υπόθεση. Το έχουμε ξαναπεί εδώ στο ταινίες. Αυτό με τον δημοσιογράφο. Σπάθηκε και ο Τρόντρος. Και το ότι σηκώνει τον Κορμπατσόφ και τον. Ναι, είναι η κορύφωση, η πιο άκυρη περίοδος του ψυχρού πολέμου. Αλλά φίλε, η στιγμή που τρώει την πρώτη ο Ρώσος. Ναι, ρε, μαν. Ρε, παιδί μου, ακόμη και τώρα το έβαλα χθες και το έβλεπα. Μου ανεβαίνουν δάκρυα. Ναι, ρε, φίλε, ναι. Ήτανε. Δεν ξέρω τι λέει αυτό για μένα ως άνθρωπο, ας πούμε. Κοίτα, το ότι δεν γουστάρα με το μιλιτέ Ράμπο και αυτό είναι. Δηλαδή, εμένα δεν με τρελαίνε ποτέ το. Ρόκι. Να σου πω και κάτι. Ούτε και αυτό που ο Ρόκι πήγαινε αυτός ο κομάντερ που είχε στο Βιετνάμ και ή τον έσωσε ή τον έχωνε. Του λέγε, Ρόκι, έχουμε δουλίτσα. Μα είμαι στο μοναστήρι με του Σαολίν. Κάνω, ναι, αλλά έχουμε δουλίτσα τώρα. Θυμάσαι. Είχε έναν κομάντερ στο πρώτο Ρόκι. Ναι. Που πήγε και τον ξελάσπωσε.
που ήταν στο. Ναι, ρε, όλο χαγό του. Όλο χαγό του. Μετά δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ήταν, τον έχουνε. Πήγε ο άλλο, τον συλλάβανε και έπρεπε να πάει να τον σώσει ο Ράμπο. Ρε, φίλε, να σου πω κάτι. Όχι. Ή με κρατά έξω από το στρατό, ή με δηλαδή αποφάσισε. Και εμφανιζόταν αυτό ο τύπο και το αναστάτωνε τη ζωή. Καλά, και εντάξει, νομίζω τα πιο αστεία Ράμπο ήταν τα τελευταία που βγήκανε. Που είναι μεγαλός. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί, ναι. Λίγο στεναχωρητικό ήταν αυτό τώρα. Ναι, ναι, εγώ δεν κατάλαβα καν γιατί. Ξέρω, ναι, μάλλον του είπανε για να κάνεις και άλλα Ρόκι, πρέπει να μας δώσεις και ένα Ράμπο. Πόπο, ναι, ειδικά το τελευταίο που είδα, που ήταν, δεν ξέρω ποιο ήταν, Ράμπο 5, 6, 5, αυτά, που είναι και μεγάλος πια. Ναι, ναι, ναι. Ήταν λίγο. Ναι, ενώ αντίστοιχα στα Ρόκι και γενικά στο franchise Ρόκι, το συζητήσαμε, ναι. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Ναι. Δηλαδή το Creed εγώ θεωρώ σούπερ γουστάρο. Και κάποια στιγμή αποσύρθηκε κιόλα και όλα ναι. Καλά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Για πες άλλο που σημείωσες. Bruce Lee, Jackie Chan. Έλα, εντάξει, Jackie Chan. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Κοίτα, περίμενε όμως τώρα. Είναι δύο διαφορετικά παιδιά. Γιατί ο Bruce Lee έκανε τις ταινίες, αλλά ήταν, δεν πήγε Hollywood στο εύρος που πήγε ο Τσάκι Τσάν. Και... Ναι. Ο Τσάκι Τσάν είναι, εντάξει. Δηλαδή το Rush Hour, ας πούμε, ταινιάρες. Ναι. Η Alexis Fade Detective. Τσάκι Τσάν, ρε παιδί μου, επειδή τώρα βιντεοκασέτα εποχή, εγώ έχω δει όλες τις ταινίες που έχει βγάλει πριν το Hollywood. Μιλάμε για ένα κλόουν, ο οποίος ήταν κασκαντέρ ναι. Και είναι νομίζω ο πρώτος που έβαλε την κωμωδία μέσα στο ξύλο, μέσα στο σακατηλίκι. Έβαλε την κωμωδία μέσα στο σακατηλίκι, στο ξύλο, έτρωγε πάντα ξύλο. Δεν ήταν ατσαλάκωτος, ήταν πάντα το καλό παιδί, το next door παιδί. Ήτανε και κλόουνερι, πάρα πολύ κλόουνερι και οπερατικό παίξιμο και μεγάλο και τεράστιο και αυτά. Αδιανόητος αθλητής, φοβερός κασκαντέρ, χορογραφίες, μάχες αδιανόητες, έτρωγε ξύλο και έρχονταν κάποια στιγμή στο τέλος και έκανε τον μπαμ. Ναι. Συνήθως είχε μπόσεις ο Τζάκι Τσάν, ήταν σαν βίντεο παιχνίδι. Είχε, παιδί μου, θα φάει ξύλο, θα φάει ξύλο, θα φάει ξύλο, τελική μάχη, πρώτο level, δεύτερο level, τελικό μπόσ. Ο οποίος δεν είχε και κασκαντέρ, νομίζω, τα έκανε αυτός όλα και ακόμα και τώρα τα κάνει. Όλα αυτός, τώρα πια εντάξει. Έχει χαλάρωσει λίγο, είναι μεγάλος άνθρωπος. Οπότε εγώ ήμουν τον αγάπησα, τον αγάπησα τον Τζάκι Τσάν, ειδικά τα παλιά τα με το Τίγρης που έκανε το μεθυσμένο και με αυτό και μετά ο μπάτσος του Χονγκ Κονγκ με Μισελ Γιάο στα νιάτα της, Μισελ Γιάο. Ναι. Μισελ Γιάο στα νιάτα της, εκεί την πρωτοείδα εγώ με Τζάκι Τσάν με μηχανές πάνω σε λεωφορεία, φίλε. Ποια ταινία ήταν αυτή? Ο detective του ο μπάτσος του Χονγκ Κονγκ. Όχι, του Χονγκ Κονγκ, Χολιγουμπέλου, σου μιλάω τώρα νέος. Που έπαιζε αστυνομικές ιστορίες με ξακατηλίκια. Μπάτσος, ένα, το δύο, γράψτε μας την διάβια, δεν θυμάμαι. Ναι. Κοίτα, αυτός κουμφού έκανε νομίζω. Έκανε κουμφού. Και αυτό που λες με το μεθυσμένος, λοιπόν, άκου τώρα τι έμαθα. Υπάρχει μία φόρμα του κουμφού που λέγεται ο μεθυσμένος. Ναι, ναι. Και είναι αυτό που γίνεται και το κάνει σαν μεθυσμένος. Ναι, ναι, ναι. Και έχω δει και έναν τύπο στην Ελλάδα, έχει στο YouTube έχει πολλά. Drunken Master λέγεται η ταινία. Ένα, δύο, τρία έβγαλε. Α, μπορεί να είναι. Ναι. Αλλά ο Bruce Lee ήταν σε άλλο level, δηλαδή δεν ήταν αυτή τη κατηγορία το οποίο. Ήταν πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, εντάξει. Ποιο λε, ο Bruce Lee. Ο Bruce Lee είναι είναι θρυλός. Ναι, είναι άλλο πράγμα. Πρώτα απ' όλα για την άρτια τεχνική του. Καμία σχέση. Δηλαδή ήταν δραματικό, σκληρό, πόζα 100% ατσαλάκωτο. Αλλά η τεχνική του ήταν άρτια. Δεν έχει 0% λίπος. Είχε 0% λίπος. Η τεχνική του ήταν άρτια. Και ήταν legendary, ρε παιδί μου, γιατί ήταν αυτός που έκανε πρώτος το πέρασμα και πήγε Hollywood. Τρομακτικός, ρε παιδί μου. Ήτανε ναι. Φαντάζομαι ότι αν ζούσε και έβγαζε και άλλες ταινίες, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο το άστρο του. Όχι, εντάξει, ο Legend. Άνθρωπος... Απλά εμένα μου μίλησε, ρε παιδί μου, περισσότερο ο Τζάκι Τσάν, γιατί έβαλε την κωμωδία, την κλονερή, την κολοτούμπα. Ναι, εντάξει. Και τις αδιανόητες χορογραφίες μάχης, ενώ ο Μπρους Λι, αν τα δει σήμερα, τα έργα του είναι πάντα ξύλο. Ενώ ο Τζάκι Τσάν, φίλε, έκανε χορογραφίες κανονικές. Έστεινε, πρόβες. Θα περάσω μέσα από την πόρτα, θα πηδήξω στο δέντρο μου, σκάσω μπουνιά, θα σκάσω εδώ. Ήτανε... Βέβαια, ήτανε λίγο αργότερα ο Τζάκι Τσάν. Δηλαδή... Όχι πολύ. Φαντάζομαι ότι ο Τζάκι Τσάν έπαιξε ως κασκαντέρ σε ταινία του Μπρους Λι. Ναι. Ναι. Α, πάντως, εγώ τον έχω πιο πολύ δεκαετία 80, ενώ ο Μπρους Λι πέθανε το 72, νομίζω. Οντός. Ναι. Όντως, 72. Αμάν. Τι λες, ρε. Ή το 73. Οκ, δεν θυμάμαι. Ήταν 32 χρονών πάντως.
πέθανε. Ήτανε. Άρα, ας πούμε ότι είναι ανώμια πράγματα για να συγκριθούν Τσάκι Τσάν, Μπρους Λί. Δηλαδή, ο Τσάκι Τσάν είχε μια πρόπερ καριέρα ως ηθοποιός. Και έχτισε και έβαλε και στοιχεία. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα πρόσφατα βγήκε το βίντεο με την κόρη του, το είδες. Του Μπρους Λί. Του Τσάκι Τσάν. Βγήκε ένα βιντεάκι τώρα μεγάλο πια, 80, 70. Ο Τσάκι Τσάν. Όχι, δεν είναι 80. Πιο μικρό είναι. 75. Σίγουρα. Anyway, ναι. Και είναι με την κόρη του, μία μικρούλα, και παίζει μία ταινία του σε ένα βίντεο, σε μία οθόνη, και είναι μικρούλα η κόρη του και του λέει «Μπαμπά, πονούσες όταν τα κάνεις αυτά». Και λέει αυτός, ναι, πάρα πολύ, γιατί δείχνει και το making of που έχει σπάσει πλευρά, έχει σπάσει αυγένα, έχει σπάσει κεφάλια, πόδια, χέρια, αίματα και τα δείχνει στις ταινίες του αυτά μετά στους τίτλους. Και το βλέπει η κόρη του αυτό, στο βιντεάκι αυτό που κυκλοφορεί τώρα πρόσφατα. Και του λέει «Παπά, είσαι καταπληκτικός, και βάζει τα κλάματα». Άντε, ναι, πώς θα κάνουμε με τον Τζόνι, τέλος πάντων. Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνει ο γιος του Μπρους Λί, γιατί είχε πεθάνει ο μπαμπάς του. Και μετά από λίγο πεθάνει και αυτό. Πες το, τι είναι. Ναι, βάλε πιο. Τι είναι πιο. Ισχύει. Ή πάμε debate ή δεν πάμε. Ισχύει. Μπράντον Λί, Μπράντον Λί, θα σέβεστε. Και σας προκαλώ και προσκαλώ όλους τώρα και όντως φίλε, το ίδιο ακριβώς ισχύει και για αυτόν. Αν είχε προλάβει και είχε βγάλει αυτά που μπορούσε να βγάλει ο Μπράντον Λί, σας προκαλώ να δείτε Drive. Λέγεται δύσκολη ταινία να τη βρείτε, παλιά να εντύλα και είναι από τις καλύτερες ταινίες ξύλου και είναι ο Μπράντον Λί και τον κακό το παίζει ο Μάρκ Ντακάσκος. Δεν το ήξερα. Drive. Με πρώτη εμφάνιση, Brittany Murphy, 18 χρονών. Άντες. Ναι. Εγώ τον είχα κλειδώσει στο Crow και δεν είχα ψάξει άλλο. Όχι, έχω δει όλα με τον Brandon Lee. Έχει και καπουέρα ταινίες, έχει και τέτοια. Η κίνηση υπογραφή του ήταν η οριζόντια περιστροφή. Ναι, ήταν ναι, αυτό που έπαιρνε φορά και έκανε οριζόντια. Ναι. Λοιπόν, Drive, δείτε το και θα με θυμηθείτε και θα τα ξαναπούμε. Okay. Λοιπόν, λοιπόν, επίκλεισε το συνέστημα, λέει, ναι, 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 παιδιά, έτσι είναι. Λοιπόν, Μέγας Αλέξανδρος ή Μέγας Ναπολέων, Γιάνγκος Δράκος ή Θεοχάρης, λέει. Φεύγουμε τώρα, παιδιά, φεύγουμε, πάμε αλλού, έτσι. 69, πάλι. Λέει, είναι ο Τσάκι Τσάν. Ναι, εσύ, ναι, για 80. 69, ότι ο Τσάκι Τσάν με περνάει 23 χρόνια μόνο. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Μα θα μπορούσατε να κάτσετε να πιείτε ένα ποτό να τα πείτε. Τι να πω, ποιο ποτό, ρε, θα μπορούσα να δισπέξω με το Τσάκι Τσάν. Νομίζω σε έχει και τώρα. Δεν νομίζω, φίλε. Θα κατεβάσει παρέα. Δεν νομίζω, τον έχω. Τζάκι, if you see this, I challenge you to gloves off, fight off with you. Και θα τα πούμε. Θα είναι το βίντεο που θα βλέπει και θα σε ρωτάει ο γιος σου. Πόναγες, μπαμπά. Πολύ. Που σου σπαγγεύει. Δεν θα κλαίω. Πόναγες μπαμπά. Έλα ακόμα. Δεν θα έχεις κάνει να έρθει και σαν ακόμα με το κολάρο από τότε. Λοιπόν, φίλε. Αυτά οι ηθοποιοί είναι. Λοιπόν, στα ψέματα τα κάνουν παιδιά. Λοιπόν, που είναι φεύγουμε βαθύ Πασόκ του Ανδρέα ή το Πασόκ τώρα. Θα πάμε. Λοιπόν, άλλο. Έχουμε. Εντάξει, αυτό το να μπορείς να μιλάς με τα ζώα ή να μιλάς όλες τις γλώσσες του κόσμου, νομίζω το καλύψαμε με τον τύπο από το στρατό που μίλαγε στα πουλιά. Θα ήθελα πάρα πολύ να μιλάω με ζώα. Ναι. Αλήθεια σου λέω. Όχι όλες τις γλώσσες του κόσμου. Όχι. Θα ήθελα να μιλάω με ζώα. Να σου πω κάτι. Αυτό προϋποθέτει όμως ότι τα ζώα έχουν και κάτι να σου πούν. Δηλαδή, πες ότι ξέρεις, ας πούμε. Τι συζήτηση θα κάνεις. Φίλε, παραγία, βαρέθηκα. Δεν καθόμασταν εκεί 2 ώρες, δεν είπαμε τίποτα. Δεν είχαμε τίποτα, τι να πούμε. Ναι, δηλαδή θα σου λέει, πεινάω. Θες να με δεις να γλύφω τον κόλο μου. Πεινάω. Θες να με δεις να. Αυτό θα πεις με ένα σκύλο. Τι θα πεις. Όχι, ρε μάνα, το ισοπαίδωσες. Άντε να πεις, γιατί μου τα άκοψες, ρε φίλε. Αλλά αλήθεια. Αφεντικό. Όχι. Να μιλάω με όλα τα ζώα, φαντάζομαι. Ναι, έχει σημασία να. Θα ήθελα να το. Να, αλλά. Θα ήθελα πάρα πολύ να μιλάω, ας πούμε, με ψάρια. Άκουα, μάν. Ναι, αλλά και τελικά πώς. Να τα καλείς και να. Όχι, να μιλάω, ρε παιδί μου. Φάση που πα στην παραλίδα, σου λέει, τι λέει, καλά, μάν, μην πα που σα γύρει. Ψήνεσαι για κακαβιά. Ο γύρο κατούρι, από εκεί μην πα. Φάση πάρ' το λίγο πιο νότια. Και να φεύγει. Τι να δει, sick balls. Δεν ξέρω, θα ήθελα πολύ να μιλάω με τα ζώα. Δεν ξέρω.
Εγώ θα ήθελα τις γλώσσες να έπαιρνα, γιατί έχω αυτή την απορία, ρε παιδί μου, αν έχεις να πεις κάτι με ζωάκια. Επίσης, Χριστή, είναι πιο εύκολο να σε πιστέψει κάποιος ότι μιλάς πολλές γλώσσες παρά ότι μιλάς με ζώα. Αυτός ο φίλος σου, ας πούμε, μπορεί ο τύπος να έχει αυτή τη σούπερ δύναμη. Δηλαδή, τώρα αντί να βλέπει το βίντεο, έτσι, να μιλάει με ένα ποντίκι, να είναι ο Dr. Doolittle. Doolittle, το γράψανε. Ζήσεις, ο νέος Dr. Doolittle. Δεν με χαλάγε. Δεν με χαλάγε καθόλου να μιλάω με ζώα. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Λοιπόν, ωραία ερώτηση. Ο Bill G. Θα ξαναζούσε παιδική ηλικία στα έτη ή θα προτιμούσε να σε παιδί τώρα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι, είχαμε πει διαφορές τότε με τώρα. Ναι. Ναι, τα παιδιά. Έδινα ένα νεφρό. Για πότε να σε... Για να πάω ήτης, παιδική ηλικία. Να πας ήτης. Ναι, έδινα νεφρό. Έδινα νεφρό, ίσως και ένα δάχτυλο. Για να ξαναπάω. Αρχίζω και έχω κόβει. Για κάποιο λόγο αυτοτραυματίζομαι, ενώ δεν μου το ζήτησε κανείς. Κάτι λέει αυτό. Ναι, δηλαδή, θυμάμαι, ρε παιδί μου, τώρα πως ήταν η παιδική μου ηλικία στα 80's. Και με κίνδυνο να ακουστώ πάρα πολύ παππούς, αλλά ρε φίλε, ήταν τέλεια. Ναι. Ήταν ψηλοτέλεια, δηλαδή χωρίς τεχνολογία, πιο αθώες εποχές, πολύ λιγότερη ενημέρωση σε τρομολαγνία, σε φόβο, σε διχασμό, σε τέτοιο, ναι. Δηλαδή κατεβαίναμε 5 ώρα, γυρίζαμε 11 το βράδυ, 12, παιχνίδι, πολύ παιχνίδι. Και όταν λέω παιχνίδι εννοώ, όταν δεν είχαμε παιχνίδια, φτιάχναμε παιχνίδια. Φτιάχναμε παιχνίδια, δημιουργούσαμε παιχνίδια στη γειτονιά, με τα παιδιά. Ναι. Και επίσης και λίγο πιο μεγάλος για να το πάω, παιδική ηλικία, πρώτα πάρτι. Α, ναι. Που είχαν μια ωραία δομή, ρε παιδί πρώτα μου. Πρώτα πάρτι, μπράβο, ρε Γιώργο. Υπήρχε δομή. Ναι. Υπήρχε η διαδικασία της μουσικής ήταν ένα. Ποιος θα τη βάλει, ποιος θα είναι ο DJ, ποιος θα φέρει μουσικές, πού θα βρούμε τις μουσικές, κασέτες, ποιος έχει τις πολλές. Αντιγραμμένες κασέτες, θα κάνουμε τα blues. Μετά είναι το καθόμαστε ο ένας απέναντι από τον άλλον. Πατατάκια, γαριδάκια, πορτοκαλάδες, κοκακόλες. Γονείς στην κουζίνα. Μετά να σβήσουμε τα φώτα στο σαλόνι, blues. Blues. Ποιος θα τολμήσει, ποιος θα. Ναι. Ναι, ήταν. Ναι, γούσταρα να πάω. Εγώ μόνο ένα στοιχείο. Με τα χίλια κι εγώ 80's, για παιδικά χρόνια, ένα στοιχείο μόνο είναι που με εντρικάρει στο σήμερα. Επειδή γουστάρω τρελά τη μουσική, ναι. Και τότε δεν υπήρχε αυτό που τώρα, ό,τι θες, Spotify, YouTube, τάχεις. Ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ό,τι θέλεις από μουσική, το βρίσκεις. Ναι. Ενώ τότε δεν το έχεις αυτό. Έπρεπε να ψάξεις, έπρεπε να παραγγείλεις. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που θα κράταγα. Να έχεις τη διάθεσή σου, ρε παιδί μου, σε όλα αυτά που έχεις τώρα. Ναι, τότε. Ναι. Αυτό είναι το μόνο. Αλλά κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα επιχειρήματα συνηγορούν υπέρ της δεκαετίας του 80. Φαντάζομαι όλοι όσοι γεννάνε και όσοι μεγαλούν τα ίδια θα λέμε. Τα ειδικά με τα γόνια είναι τα καλύτερα. Αλλά ρε παιδιά, δεν ξέρω. Αλήθεια. Αλήθεια. Ήταν καλύτερα τα πράγματα τότε. Δεν είχε. Ήταν σέβας. Αλήθεια. Ήταν καλύτερα. Το ξέρω ότι ακούγουμε 90 χρονών. Άρα, να σου πω κάτι, ήταν καλύτερα. Να κοιτάξετε τώρα κι εσείς να γίνετε λοιπόν, ναι. Τα διαβάσματα. Εσείς τους νέους τώρα σας παραδώσαμε τα σκατά, έτσι όπως τα κάναμε. Sorry, αλλά ναι, ήταν καλύτερα. Είναι αυτό που λέει που έχει κλάδος πριν για το βαθύ Πασόκ, οπότε να παίρνεις την απάντηση. Εντάξει, όλα μέσα στο παιχνίδι. Να σου πω κάτι, για μας, για παιδική ηλικία μιλάμε, παιδιά. Άμα πάμε σε μεγαλύτερες ηλικίες, δεν νομίζω ότι θα διάλεγα τα αιτήσεις. Για παιδική ηλικία όμως, ναι. Λοιπόν. Χατζιπαύλου ή Ρούμπος, λέω, έλα απαντήστε. Εγώ θα πάρω Χατζιπαύλου, δεν έχω άλλη επιλογή. Και εγώ Χατζιπαύλου θα πάρω. Δεν γίνεται, παιδιά. Ναι, ναι, ξεκάθαρα Χατζιπαύλου, για πάρα πολλούς λόγους. Ο καθένας τα δικά του, παιδιά. Χατζιπαύλου. Λοιπόν, διαφωνώ, λέει, χτυπάγανε τα σκάλα. Λοιπόν, διαφωνώ, χτυπάγανε. Ναι, εντάξει, καλά, πολλά αρνητικά. Ναι, τώρα άμα πάρουμε τα αρνητικά της. Πολλά αρνητικά. Μιλάμε για παιδική ηλικία και τα αθωνοσταλγία της. Αρνητικά, πάρα πολλά. Εννοείται. Reservoir Dogs ή Pulp Fiction. Reservoir Dogs χωρίς ερώτηση. Εγώ Pulp Fiction. Σε όλα κόντρα μου πας, ρε Γιώργο. Zed's dead, babe. Zed's dead. Zed's dead. Reservoir Dogs ταινιάρα. Λοιπόν, το ξέρεις ότι όταν έβγαινα από το Pulp Fiction, είχα πετύχει παρέα έξω που συζήταγε. Πώς γίνεται, ρε εσύ. Ο ένας, αφού τον σκοτώσανε και ξαναβγήκε στο...
Για το Pulp Fiction. Δεν κατάλαβε καν την αφήγηση. Τίποτα. Κύριε παιδί μου, άρχισα να σκέφτομαι ότι εντάξει, ίσως στο μέλλον. Τέλειο. Σταματήσω να πηγαίνω σινεμά. Να σου πω κάτι μεγάλο πακέτο, φίλε. Να δεις το Pulp Fiction και να χάσεις αυτό το κομμάτι και να μην καταλαβαίνεις μετά. Σε πήγε τρένο. Πού να δεις το Memento, έπρεπε να του πεις. Το Memento. Το θυμάσαι το Memento. Σοκ. Σοκ. Πολύ ωραία. Νόλαν, θα σέβεστε. Λοιπόν. Ότι φτιάξατε τις ζωές σας με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των social media δεν είναι αρκετό σημαντικό για σας. Είναι. Όχι με τα social media. Για παιδική ηλικία μιλάμε. Παιδική ηλικία, παιδικά χρόνια. Ναι, ναι. Λέμε αν παιδική ηλικία, σημερινή εποχή ή 80's. Είσαι ρε παιδί μου 5 χρονών. Πού θες να μεγαλώσεις, σήμερα ή τότε. Ναι, παιδική ηλικία τότε, σίγουρα. Τώρα όλα τα αθλητικά είναι σαφέστατα καλύτερα σε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τα 80's. Εννοείται. Ναι. Αλλά παιδική ηλικία. Yes. Live ή κονσέρβα στο YouTube. Και τα δύο. Επεισόδιο, φαντάζομαι. Live. Live. Ανατολή της Μαθιουδάκης. Εδώ σας στέλνω. Τώρα δεν μπορούμε να πάρουμε... Γιάννης Δίζας. Ας πω στα αυτή. Το κάνουμε έτσι και να ξεσπάσει. Εμένα και οι δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε, παλιά Star Wars, Star Wars ή καινούρια. Ανατολή. Είχαμε... Έλα, να κάνουμε τέτοιο. Λοιπόν, Pulp Fiction ή Rambo. Pulp Fiction ή Rambo. Ή Schwarzenegger. Λοιπόν. Queen ή Guns N' Roses. Παίζεις άσχημα. Κάποια πράγματα τώρα ξέρεις. Απλά βάζουμε επιδείγματα στο χώρο να δεκτυώ. Λοιπόν, κάτι με σούπερ δυνάμιση ήταν πολύ ωραίο. Ήταν... Να πάμε στο... Να μπορείς να πετάς να διαβάζεις τη σκέψη. Το ηλεκτρικό ποδήλατο, το ηλεκτρικό πατίνι. Τίποτα από τα δύο, γκάζει και στα δύο. Να σου πω κάτι. Συγγνώμη, όχι, δεν το λέω. Θα πήγαινα ηλεκτρικό ποδήλατο. Το ηλεκτρικό ποδήλατο έχω κιόλας και είναι σούπερ. Πατίνι, παιδιά, έχω ανέβει. Έχει πλάκα, εντάξει. Αισθάνομαι ότι είναι θέμα χρόνου να σκοτωθώ. Εγώ. Ανέβηκα σε ηλεκτρικό πατίνι. Το ηλεκτρικό πατίνι, μωρέ, γιατί. Έχει ανέβει. Ναι, βέβαια. Και δεν αισθάνθηκε ότι. Όχι. Δηλαδή, εγώ και μόνο που έπρεπε να κοιτάω μπροστά, να κάνω έτσι το δάχτυλο για να δίνω τέτοιο. Οδηγείς και ποδήλατο. Να κρατάω και ισορροπία. Ναι, αλλά δεν είμαι όρθιος στο ποδήλατο. Κάθομαι και κάνω πεντάλ. Σε ξένησε το όρθιος. Ναι, και το πώς στρίβεις. Ναι, που είναι ότι είσαι έτσι. Δείχνεις ταχύτητα. Ναι. Όχι. Δηλαδή, όταν ανέβηκα πρώτη φορά σε ηλεκτρικό πατίνι και ξεκίνησε, αυτό που σκέφτηκα ως πρωτόκολλο ασφαλείας, άμα γίνει κάτι, δεν είναι να πατήσω φρένο. Να το πετάξω και να φύγω. Απλά να πηδήξω. Αυτό να πηδήξω. Αυτό που κάνουν όλοι με τα ηλεκτρικά πατίνια έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, πιάνεται η ψυχή μου όταν βλέπω έξω ηλεκτρικό πατίνι. Ειδικά μέσα στον δρόμο, που είναι μερικοί παιδιά που το πάνε και έχω δει και ανθρώπους που παραδίδουν καφέ, κάνουν delivery σε κοντινές περιοχές. Και λέω, πώς το κάνουν! Πώς κρατάνε με το ένα έτσι, με το άλλο. Μου είναι αδιανόητο. Οπότε. Ποδήλατο. 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 Εγώ είμαι της ευκολίας γενικά, θα πω ηλεκτρικό πατίνι και τώρα θέλω να το πάω και ένα βήμα παραπέρα και να πω Segway. Αυτό που είσαι πάνω και σκύβεις μπροστά και πας... Segway. Λοιπόν, να σου πω... Αγαπώ. Παρένθεση. Ένα από τα πιο ωραία πράγματα που έχω δει στη ζωή μου και τώρα πρόσφατα. Ναι. Σερβιτόρο. Όχι. Γνώρισα, έκανα κάτι γυρίσματα τώρα για ένα μίνι ντοκιμαντέρ. Και γνώρισα ότι πάρα πολύ με την κάμερα με το Segway. Φίλε, στο έδειξα το βίντεο. Το ξέρω! Το ξέρω, το ξέρω. Ξέρω τον άνθρωπο, τον κάμεραμαν. Ναι. Ναι, το ξέρω. Φίλε, έμεινα έτσι. Ο Θεούλης με τη Βερμοντίτσα που ανεβαίνει πάνω για τι. Ναι, και τα φιλιά μας, το όνομα του. Γιώργος. Γιώργος, ο Γιώργος. Τους... Α, το ξέρεις. Ναι, παιδιά. Παιδί μου, έχουν δουλέψει σε άλλες δουλειές. Είναι respect. Είναι από τους λίγους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Κάμεραμαν. Για να μην σας βάλω και σας τον κόλπο. Κάμεραμαν ο οποίος είναι πάνω σε Segway. Από αυτά τα πατινάκια, τα Segway. Κάνει tracking πλάνα, traveling πλάνα, χωρίς να έχει μηχάνημα τέτοιο, απλά με το Segway. Ο οποίος μου είπε ότι το έμαθε, δεν είχε καμιά κάψα, το έμαθε για το συγκεκριμένο. Ναι. Αυτό το συνεργείο λοιπόν κάναμε το ντοκιμαντέρ αυτό. Είναι 5 επεισόδια, τώρα να μην κάνουμε διαφήμιση σε πλατφόρμες κτλ. Και την ώρα που κάναμε το γύρισμα, εγώ ήμουν σε ένα κάρτ και οδηγούσα. Και το λέω, παιδιά, εμένα τραβάτε. Αυτόν τραβήξτε, κοιτάξτε, λέω, το έχετε τραβήξει. Αυτό πρέπει να μπει. Κόντεψα να τρακάρουμε το κάρτ. Θεωρώ ότι είναι τον έχω δει in action και είναι εξαιρετικό. Πολύ, πολύ, πολύ. Υπάρχει ποδήλατο που τροφοδοτείται με περπάτημα, ναι. Ισχύει. Ναι, έχει διάφορα. Δεν βολεύει για Αθήνα. Αν μένατε μόνοι σα σε νησί, ποιο είναι το ένα αντικείμενο που θα παίρνατε. Ένα σκάφος.
Αυτό που μου πετάει είναι μια απάντηση. Ο ξυπνάκας. Να σου πω, μια Χερσόνησο που με ενώνει με την Ήπειρο. Αλλά. Να σου πω τη μεγαλύτερη ξυπνάδα που είχε ακουστεί σε τέτοιες ερωτήσεις. Αν είχες τρεις ευχές, θα ήταν ένα αυτό, δύο αυτό και τρίτη ευχή, άλλες τρεις ευχές. Με κλασικά, άπειρες ευχές. Δεν είσαι δικαίωμα για άπειρες ευχές. Δεν το πες όμως. Ναι, ρε, άμα το ξέρεις τι, αυτό το πρόβλημα με αυτήν την ερώτηση, αν μένατε σε έναν σύνα βαγή, τι αντικείμενο θα παίρνατε. Ναι. Είναι self-destructing ερώτηση, γιατί αν ήξερα ότι θα ναυαγήσω, ναι, άρα δεν μπορώ να παίρνω ένα. Η πιο σωστή ερώτηση είναι, αν ναυαγούσες αύριο, ποιες είναι οι πιθανότητες, τι αντικείμενο θα έχεις μαζί σου. Το κινητό. Το κινητό, ε. Δηλαδή, φρεγμένο. Εγώ ένα μπέργκερ. Βρεγμένο. Βρεγμένο. Επίσης. Μπέργκερ. Θα στεγνώσει. Θα στεγνώσει το κινητό. Τσακ! Δεν θα στεγνώσει. Μπέργκερ. Λοιπόν, ένα ταξίδι 200 χρόνια πριν ή ένα ταξίδι 200 χρόνια μετά. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι. Εγώ 100% 200 χρόνια πριν. Γενικά, αν μπορούσα να πάω ταξίδι στον χρόνο πίσω, θα πήγαινα. Φίλε, κατάλαβα άλλο πράγμα. Κοίτα να δεις τι απίστευτο πράγμα που είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Διαβάσαμε το ίδιο πράγμα, κατάλαβα άλλο πράγμα. Κάτσε να δούμε τώρα γιατί. Εσύ κατάλαβες να ταξιδέψεις στον χρόνο 200 χρόνια πίσω. Ναι. Εγώ κατάλαβα, θα ήθελες να ταξιδέψεις, να κάνεις ένα ταξίδι 200 χρόνια πριν, με τα μέσα που υπήρχαν τότε, τρένο, άμαξα, κάρο, ή 200 χρόνια μπροστά. Το οποίο δεν βγάζει κανένα νόημα, γιατί αυτό που είπες εσύ είναι το σωστό. Ναι, δεν βγάζει νόημα αυτό που είπες. 200 χρόνια μετά που άκου, τι μαγικό πράγμα που είναι η λυθιότητα που με δέρνει. Ναι. Ακόμα, να σου πω κάτι. Όχι, φίλε, έχεις δίκιο, γιατί... είδα αυτό και λέω, 200 χρόνια πριν ταξίδι, όχι ρε φίλε, με τίποτα. Ένα ταξίδι 200 χρόνια πριν ή ένα ταξίδι 200 χρόνια μετά. Ναι, αλλά κι αυτός, ρε Νεκ, ένα ταξίδι 200 χρόνια πριν, εννοεί να ταξιδέψουμε το ναι, χρόνο πίσω ή μπρος. Ναι, ναι. Μάλιστα. Καλά το κατάλαβα. Το έχασε λίγο λόγια. Ωραία. Πίσω θα πήγαινες. Πίσω, όλο μπροστά. Αφού το έχουμε πει, θυμάσαι, που λέγαμε να βιντεοσκοπήσουμε ιστορικά γεγονότα και να το μετάνιωσα τώρα, δεν με νοιάζει, όχι. Τι με τη μάχη του Μαραθώνα και τέτοια. Όχι, δεν με νοιάζει, θέλω να πάω μπροστά. Θέλω να πάω 200 χρόνια μπροστά. Θέλω να δω αν θα ισχύουν ακόμα κάποια πράγματα. Είναι, ναι. Ή τι θα έχει αλλάξει. Στην Ελλάδα ή γενικά. Γενικά, ρε παιδί μου, ξέρεις το, να δω τι φαντάζει και κάνω, μπαίνω στη χρονομηχανή, και εμφανίζω στο διάστημα. Εξαφανιστεί η γη. Το πουλό. Γυρνάς πίσω. Δεν γυρνάς. Καταστρέφεσαι, γιατί σε ρουφάει το κοινό. Όχι, αφού πήγες. Πρέπει να γυρίσεις και πίσω. Α, γυρνάς πίσω. Εντάξει, αγόρι. Γιολάρης. Χρόνεις κάρτες, δάνεια, τα πάντα. Καλά, 200 χρόνια μπροστά, όχι 10. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λες. Θέλω ένα δάνειο για 200 χρόνια. Όχι, το περνάς σαν χρέος το παιδί και του λες. Μαγάλα, περνάνε στο εγγόνι και τίποτα. Τρεις γενιές είναι η φάση. Ναι, ναι. Πόσο ιστορικό θα είναι αυτό το βίντεο. Που η γη να είναι όντως τρεις γενιές ακόμα. Και παίζει αυτό το βιντεάκι τώρα σε ένα σκονισμένο λάπτοπ σε κάτι συντρινιά που είναι ένα ρομπότ και μας κοιτάει. Ρομπότ, if you are watching this in the future, fuck you! Να σου πω κάτι, κάτω και στη τέτοια με τη, του φίλου από το στρατό εδώ. Και είναι ο R2D του. Λοιπόν. Σιγά-σιγά, Γιώργο, ναι. Να πάμε στα πολύ βαριά διλήμματα. Να πάμε. Δεν έχω κάτι. Όχι. Λοιπόν, να πάμε βαριά διλήμματα. Περίμενε. Δεν βλέπω κάτι άλλο εδώ. Βουνό η θάλασσα. Να μπορείς να πετάσεις να διαβάσεις τις σκέψεις. Ο Chris Kay έγραψε ένα πολύ βαρύ διλήμμα. Τώρα μόλις. Μουσακάς ή παστίτσιο. Πες το. Εδώ χαλάνε φιλίες τώρα. Δεν χαλάνε οι φιλίες για παστίτσιο, ρε φίλε. Δεν χαλάνε, για πες. Εγώ είμαι παστίτσιο. Μπράβο, τόσο ωραίος. Ναι, όχι ότι με χαλάει ο μουσακάς. Ούτε με, με χαλάει ο μουσακάς. Αλλά με τη μελιτζάνα δεν είναι ότι ενθουσιάστηκε ποτέ κανείς να πει πω που είχε μια μελιτζάνα. Είχε εδώ μπεσαμέλ. Παστίτσιο είναι ένα από τα τρία φαγητά που μπορεί να φάω μέχρι να πάθω διάτρηση στομάχου. Να φάω μέχρι να βγαίνει, μέχρι να μην μπαίνει τίποτα άλλο μέσα. Παστίτσιο, ναι. Μπορώ να κάτσω, ποια είναι τα τρία φαγητά. Ναι, για να δώσω την τριάδα. Είναι πολύ κοντά, λοιπόν. Ανεβάζεις πύχη. Ναι, φαγητό μπορεί να πεθάνω τρώγοντας, είναι παστίτσιο. Αν μου βάλεις ένα ταψί μπροστά μου, δεν σταματάω μέχρι να φάω τραπέζι. Okay. Μακαρόνια με κυμά. Ναι. Πού είναι κοντά. Ναι. Μου τρώνε τα σέλια, τώρα που το λέω. Πάμε να χτυπήσουμε μια μακαρονάδα. Ανετά. Μακαρόνια με κυμά είναι απλά
κατσαρόλα, κιμά μέσα. Ωραία. Και το άλλο φαγητό που θα, δεν σταματάω μέχρι να, μέχρι να κάτι να πάει στραβά είναι τηγανιτές πατάτες. Αυτό δεν το τρώω πια. Ούτε εγώ. Όλα αυτά δεν τα τρώω πια. Αυτό ξέρεις τι, αν πετύχω καλή πατάτα, αυτό που λένε την πατάτα, θα την τζακίσω. Αλλά επειδή συνήθως οι πατάτες είναι, που βλέπεις είναι λες, όχι. Αλλά φίλε, να σου πω κάτι με τα μακαρόνια με κοιμά, συνειδητά. Τα τρώω με τέτοια ταχύτητα, ώστε να μην προλάβει να πάει η πληροφορία ότι χόρτασα στον εγκέφαλο. Τα μακαρονιά μου και να φάω κι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Μακαρονιά. Είναι αγώνα στο δρόμο. Τι νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει κανείς να τρώει μακαρόνια με κοιμά, εκτός και αν τελειώσουν τα μακαρόνια με κοιμά ή του πει κάποιος σταμάτα να τρώει, θα πεθάνεις. Δεν σταματάς τα μακαρόνια με κοιμά. Αυτά δεν τα τρώω ούτε εγώ πια. Έτσι. Ναι. Απλά να πούμε ότι η τηγανιτή πατάτα μου τρέχουν όντως στα σαλιά, δεν κάνω λάθος. Ναι, άμα είναι καλή τηγανιτή πατάτα, παιδιά. Η τηγανιτή πατάτα, ρε φίλε, ειδικά αν πέσει λίγο φετούλα μέσα. Χωρίς υπερβολές, έχω φάσει την κατσιά μου με ταινία 4 τηγανιές. 4 τηγανιές τηγανιτές πατάτες, παιδιά. Εντάξει. Δεν μιλάω από fast food πατάτες τώρα, έτσι. Όχι, παιδιά, μιλάμε για μαγειρεμένο τώρα. Μιλάμε τώρα για την χειροποίητη τηγανιτή πατάτα. Δεν θα φτάσει ναι. Τέλος. Όχι αυτό που πας και βγάζουν μέσα από τα λάδια εκεί που είναι και βγαίνει από μέσα και λες τι είναι αυτό εδώ. Σπιτική τηγανιτή πατάτα, τέλος, δεν υπάρχει. Νέκταρ. Νέκταρ ο Θεός. Λοιπόν, δεν βρίσκουμε την ταινία που είπες πριν, ξαναπείς το όνομα. Ναι. Drive. Drive. Brandon Lee. Drive. Μα, συγγνώμη. Drive. Mark Dacascos. Drive, όχι Brandon Lee, είπα πλακία. Είπα ότι είπες ο Brandon Lee στο Drive, ε. Ναι. Ναι. Βλακία μου, συγγνώμη. Drive, Mark Dacascos. Drive. Παίζει ο Brandon Lee. Όχι. Ο Μπράουν λέει έπαιζε στο κοράκι και σε κάτι άλλο ξύλο επίσης. Πάρα πολύ καλός. Σε όλους του. Δεν σημασία, ναι. Μάρκ Ντακάσκος. Ας πω κάτι. Έτσι έχω στείλει να δει μια άλλη ταινία. Εν τω μεταξύ υπάρχει και Drive ταινία πιο πρόσφατη. Και άμα χτυπήσεις Drive, θα σου βγάλει την Drive την καινούργια με τον Gosling. Έχει περάσει πάρα πολύ ώρα την ώρα που το είπαμε αυτό. Ο άνθρωπος έψαχνε όλη αυτή την ώρα. Όντως. Προφανώς για να στείλει. Sorry, παιδιά, ψάχνατε Μπράουν Λι Drive, ε. Φαντάσαι. Λοιπόν, Pulp Fiction, Brown Lee, ταινιάρα. λοιπόν. Καλοκαίρι, χειμώνας, εντάξει. Ωραία. Να σου πω κάτι. Να σου θέσω εγώ ένα δίλημα, δύσκολο. Αμέ. Ωραία. Πάμε τώρα τα προσωπικά. Μ' αρέσει γιατί σοβαρεύει τώρα. Τώρα σοβαρεύει. Ωραία τα διλήμματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για τα διλήμματα. Ήρθε τώρα να σοβαρεύει το πράγμα, να δείτε τι πάμε να πει διλήμμα. Βομολογία ή ηρωνία στο stand-up. Α, μ' αρέσει. Λοιπόν. Ηρωνία. Ηρωνία. Να σου πω, περίμενε. Όταν λες ηρωνία, εννοείς το υπονοούμενο... Η βομολογία, καταλαβαίνουμε τι είναι. Ναι. Η ηρωνία είναι το... Πιάνεις μια ομάδα και ηρωνεύεσαι. Γι' αυτό. Ηρωνεύεσαι προς. Α, όχι. Βομολογία. Βρυσίδι. Ναι. Βρυσίδι. Βομολογία. Ναι, εγώ ξέρω τι κατάλαβα. Τι κατάλαβες. Ηρωνία, που είναι μια τεχνική, ρε παιδί μου, να παράγεις χιούμορ. Όχι, δηλαδή, όχι. Λες κάτι, αλλά εννοείς κάτι άλλο. Όχι, και το... Ρε, έβαλα δύο πράγματα στο stand-up, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν αρνητικά. Θες κάποιον να ακούς να βρίζει ή θες κάποιον να ακούς να ηρωνεύεται για οτιδήποτε μιλάει. Όχι, εγώ θεωρώ... Το λέω αυτό σαν παράδειγμα, συγγνώμη, γιατί η ηρωνία εμένα στο stand-up δεν μου άρεσε. Όχι, κατάλαβα σε βάζει σε μια θέση ότι είσαι εσύ ο καλύτερος, κατάλαβες, και ηρωνεύεσαι για τους από κάτω. Σε καμία περίπτωση. Παγίδα στην οποία πέφτουν και τεράστια ονόματα του stand-up, να το πούμε αυτό. Ναι. Όχι. Αυτό είναι όταν γίνεσαι αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Α, μπράβο. Όταν πιστεύεις ότι έχεις δίκιο, ναι. Γιατί σου είπαν με τον τρόπο τους οι θεατές ότι έχεις δίκιο σε ένα πράγμα, οπότε λες, άρα έχω σε όλα, αφού γελάσαν σε όλα. Όχι, ηρωνία σε καμιά περίπτωση, βομολογία, η οποία όταν είναι οργανική, όχι ρε παιδί μου, ναι. Να το κάνεις, ξέρεις, επιθεώρηση, yes. Του βγαίνω και λέω μαλάκα και αααα, μαλάκα, αυτό όχι. Δηλαδή, παλιό στυλ. Είναι τόσο παλιό. Ναι. Αλλά... επειδή αυτό είναι και μια μεγάλη συζήτηση, εγώ γελάω πάρα πολύ. Όταν ακούω και σε μένα μου το έχουν πει, δεν βρίζεις. Και άμα πάρω το transcript, έχει μέσα, αλλά ρε παιδί μου, δεν το κάνεις προκλητικά. Ούτε κι εσύ είσαι στην κατηγορία. Και εγώ ρε παιδί μου, όπως και εσύ, θα βάλω τις βρισχές μου σαν
σαν εργαλείο για να πάει, για να πάει κάτι, ξέρεις, παρακάτω. Δεν θα βρίσω για να βρίσω, για να σοκάρω, για να, για να, ξέρεις, να πάρω, ρε παιδί μου, το σοκ. Ναι. Αυτό. Οπότε πάμε stand-up με σενάριο ή χωρίς. Η Ιουλία δεν υπάρχει stand-up χωρίς σενάριο. Λέγεται αυτοσχεδιασμός. Ναι. Το stand-up είναι όλα γραμμένα μέχρι τελευταίου κόμματος. Είναι όλα... Εντάξει, υπάρχουν σημεία που μπορεί κάτι να προκύψει, αλλά όχι. Ένα μήνα χωρίς νερό ή ένα μήνα χωρίς ρεύμα. Χωρίς ρεύμα. Χωρίς νερό δεν γίνεται. Χωρίς νερό, παιδιά, δεν γίνεται. Ειδικά καλοκαίρι, αντικοινωνικό. Ωραία. Σούπερ. Λοιπόν... πατάτες γιαννητές. Λοιπόν, άλλο σοβαρό διλήμμα προσωπικό. Hit me. Να κάνεις την οικογένεια 3 μήνες ή να μην παίξεις stand-up για 1 χρόνο. Όχι, το να μην παίξω stand-up για 1 χρόνο. Τι θα απαντούσε τώρα, ναι, ρε φίλε, ναι, δεν γίνεται. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εσύ τι θα διάλεγες, δηλαδή. Να μην παίξω stand-up, εννοείται. Να σου πω κάτι. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι σε αυτό το διάστημα που μιλάμε τώρα, ήταν περίπου 1 χρόνος που δεν είχα κάνει παράσταση, γιατί έγραφα τη καινούρια. Και εντάξει... Μπορώ να πω ότι ήταν πιο καθαρά τα πράγματα. Δηλαδή, με βοήθησε πάρα πολύ να οργανώσω τη σκέψη μου. Οπότε, δεν είναι ότι αυτό το παίζε, που ήταν για πολλά χρόνια θεσμός για μένα, εγκλωβίστηκα εκεί. Οπότε, όχι. Δεν είναι ταμπού. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι ταμπού. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, να σου πω τώρα, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει zombie apocalypse AI. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει άλλο live, δεν είμαστε σίγουροι, θα δούμε, θα το ανακοινώσουμε. Ναι. Θα το δούμε αυτό τώρα γιατί, με τα προγράμματα κτλ. Σε περίπτωση που δεν, να πούμε... Ραντεβού το Σεπτέμβρη, παιδιά. Σίγουρα, ναι. Να περάσει το μορφά. Έχουμε ένα πλάνο, έτσι να το πούμε, έτσι, έχουμε ένα πλάνο με το Ζήση συζητήσει. Και θα το βάλουμε σιγά σιγά κάτω. Πάντως είδατε ότι από τη στιγμή που επιστρέψαμε, είχαμε μια, για πρώτη φορά στα 2 χρόνια που το κάνουμε αυτό. Φίλε, είχαμε μια συνέπεια. Αργήσαμε να πάρουμε μπροστά, αλλά με το πήγαινε το μπραφ. Οπότε ναι, θα επιστρέψουμε και μάλλον θα υπάρχει συνέχεια, υπάρχει πλάνο. Και να το πάμε και παραπέρα όλο αυτό. Ναι. Ετοιμάζουμε, έχουμε διάφορες σκέψεις, σιγά σιγά. Για το καλοκαίρι κρατήστε ότι αν υπάρξει κάτι, θα είναι κάποιο ακόμα live. Οπότε μέσα από τα social media θα ενημερωθείτε. Και από Σεπτέμβριο, παιδιά, έρχονται πράγματα τα οποία θα τα βάλουμε κάτω με το ζήσι και θα τα ανακοινώσουμε σταδιακά. Yes. Αυτό. Αν δεν τα πούμε λοιπόν και δεν υπάρχει άλλο live, καλή ξεκούραση σε όλους. Καλό καλοκαίρι, καλά μπάνια. Ψυχραιμία, θα περάσει το καλοκαίρι, θα περάσουν και οι ζέστες, οπότε... Ναι, ήδη εδώ πέρα έχει ανέβει η θερμοκρασία τραγικά. Ναι. Μη με σκάτε. Λοιπόν, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Speak επεισόδιο live 3, άλλο χρώμα αυτό, έτσι, φεύγουμε από την μπλε περίοδο. Το φτιάξαμε, ήταν ο Γιώργος Αντιπάβλου. Ζήσεις Ρούμπος. Τα λέμε σύντομα. Και όταν λέμε σύντομα, εννοούμε Σεπτέμβρη. Κάτσε τώρα να δούμε πώς κλείνει αυτό το πράγμα.